Καλησπέρα σας, καλό τέλος της πενθήμερης εβδομάδας. Έρθε Σαββατοκύριακο, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γκότζος, σε λίγο μαζί μας και ο Σταύρος Καζατζόγλου. Ο Κώστας Σαμοδράκης τον έχει χτυπήσει πολύ βαριά η ίωση, να είναι καλά εκεί ο φίλος και συνάδελφος, να τα βγάλει πέρα καλά, γιατί είναι ζόρικη αυτή η ίωση που κυκλοφοράει. Με πολύ ψηλό πυρετό, για να καταλάβετε, ούτε να μιλήσει δεν μπορεί ο άνθρωπος, αλλιώς θα έβγαινε τηλεφωνικά έστω. Λοιπόν, να του πούμε περαστικά καταρχήν και να περάσουμε στο διατάφτα. Στο διατάφτα σήμερα λοιπόν, σε λίγο γίνεται η κλήρωση του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε στους 8 της Ευρώπης. Και μην μου πείτε Ιντερ τότε και Conference, πήγε στους 8 της Ευρώπης. Είναι 8 της Ευρώπης και όσο και αν αυτό κάποιους μας κάνει να ζηλεύουμε, άλλους να πονάμε, συνολικά όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι ήταν μεγάλη επιτυχία και ειδικά έτσι όπως την πήρε. Προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη Γάνδη, έτσι όπως έδωσε το παιχνίδι, αλλά πήρε την πρόκριση δίκαια, πολύ δίκαια και παλεύοντας σαν σκυλή παρά τις απουσίες τους, τις πολύ σοβαρές και κομβικές απουσίες για μια τέτοια ομάδα, οι συγκεκριμένοι που λείπανε. Για να πω για αυτό το παιχνίδι κάτι, θα πω ότι με εντυπωσίαζε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που ήταν στο Βιερίνια και λες ότι μερικά πράγματα τελικά δεν μπορεί να είναι τυχαία, ότι παίζουν σε τέτοιο επίπεδο μέχρι τέτοια ηλικία. Το πάθος που έβγαζε, η άνεση με την οποία ξεπέρασε τον τραυματισμό στο κεφάλι και συμμετείχε στο παιχνίδι, το τέμπο, η προσπάθειά του στο τέλος να κρατήσει μπάλα, να συνεισφέρει, ήταν πραγματικά, νομίζω, αυτό που κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει σαν αρχηγό στο παιχνίδι της και στην παρουσία της και στα αποδυτήρια. Είναι ορισμένοι παίκτες που λες ότι πραγματικά αξίζει να παίζουν ακόμα και σε τέτοια προχωρημένη ηλικία. Ανοίγω και εγώ, βλέπω εδώ την τηλεόραση, περιμένουμε την κλήρωση. Προς το παρόν βλέπω τον Αβραμίδη και τον Κωνσταβάρα. Τι να πω τώρα, εγώ πέστε μου. Εγώ πρέπει τώρα να κοιτάω τον Αβραμίδη και τον Κωνσταβάρα. Με γραβατούλες τους βλέπω εκεί. Ωραίους, φρεσκοξυρισμένους. Ναι. Φρεσκοκουρεμένους. Ας δούμε, ας πούμε, ας κάνω μια καλή κλήρωση. Αν θέλετε τη διέστησή μου, εγώ πιστεύω ότι μία από τις Μπόντο Γκλιμτ και Λέστερ θα αντιμετωπίσω ΠΑΟΚ. Αυτό λέω σαν πρώτη. Γαλάζια γραβάτα φοράνε και δύο. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάει λίγο η κλήρωση σε λίγο. Θα την πούμε φυσικά από τον αέρα απευθείας. Θα μας βοηθήσει ο Κώστας Κυριάκης, διότι εμείς εδώ είμαστε και μεγάλα παιδιά. Έχουμε και τις μοιοπίες μας και τις πρεσβειοποίες μας και τους αστιγματισμούς μας και τις υπερμετροπίες μας και δεν βλέπουμε τόσο μακριά. Ο Κυριάκης που είναι πιο νέο παιδί εδώ πέρα και είναι και έτσι πολύ fit. Θα τον βάλουμε να κοιτάει προς τα πάνω, να μας λέει τις ομάδες, γιατί ελπίζω να τις δούμε από τόσο μακριά. Τα ζευγάρια τα υπόλοιπα τα ξέρετε λίγο πολύ. Για μένα το πιο εντυπωσιακό ζευγάρι είναι αυτό το Chelsea Real, διότι η ιδιαιτερότητα που υπάρχει, ας πούμε, στην Chelsea, από ό,τι άκουσα πριν, οι άνθρωποι θα πάνε με τα αυτοκίνητά τους για το επόμενο παιχνίδι για να αποφύγουν τα λεωφορεία με το Pullman, δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε το Σταύρο. Το Σταύρος, αναζητείτε ο Σταύρος, μήπως έχει χτυπηθεί από την ίωση που χτύπησε την ΑΕΚ. Τα τηλεφωνάκια μας τα ξέρετε, τα ξέρετε, τέλος πάντων. 2-10-67-25-7-30. Για όσους θέλουν να βγουν στον αέρα να μιλήσουν, να πω για τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς ότι παιδιά λίγο κράτη, έτσι, διότι θα χαρακτηριστούμε με τη βούλα η πιο άφιλη και αχάριστη ράτσα με τον τρόπο που σήμερα όλοι επιτίθονται στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε μια έξαρση. Άλλο πράγμα λες έχει ευθύνες, άλλο πράγμα λες ότι εντάξει παιδιά, αλλά αυτή τη χιδιότητα με την οποία τον αντιμετωπίζουν μια σειρά παραθυναϊκοί, είτε παραθυναϊκοί κανονικοί είτε σε εισαγωγικά, πραγματικά είναι ενδεικτικό του κλίματος που έχει καλλιεργηθεί χρόνια σε αυτή την ομάδα και όπου όλα έχουν να κάνουν με το Δούνε και ο Λαβίν. Αντιμετωπίζουμε τις ομάδες μας στο Παναθηναϊκό σε όλα τα αθλήματα και τους παράγοντες σε όλα τα αθλήματα και τους προέδρους σε όλα τα αθλήματα ανάλογα με το αν έχουμε κάτι να κερδίσουμε από αυτούς. Είτε σαν οπαδί να μας κάνει το κέφι να καθόμαστε στον καναπέ και να κερδίζει πάντα και να είναι μεγάλος, είτε σαν οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του περίγυρου των ομάδων, αν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από όλη την ιστορία. Αλλιώς γινόμαστε ξαφνικά δημόσιοι κατήγοροι με έναν τρόπο αρκετά προσβλητικό για την ιστορία και του συλλόγου αλλά και την προσφορά κάποιων ανθρώπων στο σύλλογο. Έτσι. Εγώ αυτά που ακούω από το πρωί, γιατί πάρκαρε, γιατί δεν βάζει, ξεκαθάρισε μια και καλή. Ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να τον πάρω από το ζόρι να τον πω, έλα κατέβα κάτω για να κάνεις εμένα το χατήρι, γιατί εγώ δεν έχω ομάδα αυτή τη στιγμή να κερδίσει τον Ολυμπιακό ή να πάρει το Ευρωπαϊκό.
να αναλογιστεί κανένας μήπως πώς καταφέραμε στον Παναθηναϊκό μετά από κάποιο διάστημα να μην έχουμε καμία από τις δύο μεγάλες οικογένειες ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Υπάρχει κανένας που να το σκέφτεται αυτό? Πώς τα καταφέραμε? Πώς καταφέραμε τη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης στο μπάσκετ και μια ιστορική ομάδα στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή να παρακαλάμε να φοβόμαστε τη λέξη Ευρώπη και τη λέξη, πώς να το πω, κούπα? Για σκεφτείτε το λίγο. Μπορεί να φταίνε μόνο οι πρόεδροι και οι ηγέτες, να μην φταίει κανένας άλλος. Να μην φταίνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν λέω ο κόσμος γενικός και ορίζοντας, να μην φταίει τίποτα άλλο. Μήπως θα έπρεπε να το σκεφτούμε καμιά φορά πριν αρχίσουμε και βγάζουμε λόγους πυρήμαχους και άρθρα φοβερά και τρομερά που ξαφνικά επειδή ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης έχει αποσυρθεί από το προσκήνιο και δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε από αυτόν, το παίζουμε και Παναθηναϊκάρχες. Ενώ τόσα χρόνια δεν βγάζαμε τσιμουδιά για τίποτα και τα βλέπαμε όλα καλά. Είναι άφιλο αυτό το πράγμα, είναι άσχημο και είναι και προσβολή συνολικά για την οικογένεια Γιαννακόπουλου και μην μου πείτε τώρα άλλο Δημήτρης και άλλο Παύλος και άλλο Θανάση, είναι ένα και το αυτό. Η ίδια οικογένεια είναι, το ίδιο ταμείο είναι, το ίδιο πορτοφόλι είναι, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες και την προσωπικότητά του, ούτε ο Παύλος ήταν ίδια προσωπικότητα με το Θανάση, διαφορετικός ο ένας, διαφορετικός ο άλλος. Δεν έπαβε να είναι η ίδια οικογένεια και το ίδιο και ο Δημήτρης. Είναι ο φυσιολογικός διάδοχος αυτής της οικογένειας. Αυτή η αντιμετώπιση που υπάρχει από σήμερα σε μια σειρά Παναθηναϊκά φόρουμ και από επώνυμους Παναθηναϊκούς ή αρθρογράφους Παναθηναϊκούς είναι τουλάχιστον προσβλητική για την ιστορία του συλλόγου και για τη μεντάλιτέ του. Και είναι ενδεικτικό του όσο έχει μεταλλαχθεί το DNA αυτού του συλλόγου δυστυχώς πια σε όλα τα αθλήματα. Έχουμε τον Σταύρο. Λοιπόν, έχουμε τον Σταύρο καταρχήν μαζί μας. Γεια σου, Σταύρο. Καλησπέρα. Και πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον άρρωστο της ιστορίας, τον Σαμποθράκη, ο οποίος είναι τέζα κάτω. Κοστάρα, είσαι καλά, ρε? Καλησπέρα. Πώ πώς ακούγες έτσι, ρε φίλε? Τι τέζα λέω, μακάρι να ήμουν τέζα. Τι σου κάνανε, ρε φίλε? Με φάγανε με τα μάτια τους, μάλλον. Αν και μαθαίνω ότι είναι μια ίωση που. Ναι, άζε, όλο ο κόσμο είναι έτσι. Ναι, ναι, γιατί στην αρχή φοβήθηκα για COVID και τέτοια. Έκανα δύο φορές και χθες και σήμερα rapid. Ήταν αρνητικό. Άξε, φίλε, αλλά... περαστικά. Και είναι, αλλά έχει ταλαιπωρία πολύ, ε. Ταλαιπωρία, κομμάρες τρομερές και δίχως συνέχεια. Δηλαδή θα μπορούσα να κάτσω στην παρέα μαζί σας. Όχι, ρε, όχι, ρε. Κάτσε πολύ αντιαισθητικό. Όχι, ρε, κάτσε εκεί που είσαι, ρε. Τρελό είσαι. Και από την Πέμπτη που είμαστε τελευταία φορά μαζί, κατάλαβες. Αφού γύριζα από εδώ, συνέχεια που σε έβλεπα, λέγα πάει. Δεν σου είπα φύγε, κατευθείαν. Ξεκουράζει, Κωστάρα, να σε καλά, ρε φίλε. Πάντως στον Ολυμπιακό, για να σας βοηθήσω λιγάκι στη συζήτηση, δεν υπάρχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Σήμερα είναι η προπόνηση στις 4 η ώρα, η πρώτη τελευταία προπόνηση, γιατί αύριο ναι. θα γίνει άλλη μία για το παιχνίδι με τον Μπάς Γιάννηνα και νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι αν τελικά να δούμε αν ο Φορτούνης θα είναι αυτό που λέμε για πολύ εδώ και 2-3 εβδομάδες, θα είναι στην αποστολή. Ναι. Για τον Ονιεκούρου να σου πω ότι εάν και αυτή τη εβδομάδα και σε αυτό το μάτι δεν είναι στην αποστολή, θα σημαίνει και το τέλος του, γιατί και γι' αυτό γίνεται πολλή συζήτηση. Και ακόμα να σου πω ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία, Κώστα, ναι. Για τον Σισε. Αρχίσαμε δηλαδή ήδη ότι ενδιαφέρεται η Φενέρμπαξε και τα λοιπά. Μάλιστα, κατάλαβα. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, αυτά τα γνωστά ξέρεις. Είναι πολύ νωρίς, άσε που εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Ότι οι δημοσιεύματα από την. Οι Τούρκοι δεν είναι πολύ αξιόπιστοι. Ποτέ δεν έχουν πέσει μέσα σε αυτά που γράφουν. Όχι μόνο, ναι, οι Τούρκοι είναι και λειτουργούν και σαν, πώς το πω, σαν παραρτήματα μανατζαρέων. Γράφουν εκεί για να βάσουν τιμές και τέτοια. Ναι, μπορεί. Τέλος πάντων, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε. Γιατί ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον για το ΣΥΣΕ αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είναι γνωστό. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Ναι, κατάλαβα. Αυτά είναι λίγο. Έγινε, φίλε, ξεκουράστο. Τώρα σέβομαι ότι είσαι άρρωστο. Αλλιώς θα σου λέει. Σαν σου πια, εγώ δεν μπορώ να μην. Δηλαδή, κρατιέμαι ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να μην στο πω, ρε φίλε. Πώς θα έχετε καταφέρει τόσα χρόνια στην Ευρώπη, μέχρι και ο ΠΑΟΚ πια θα παίξει Απρίλη μήνα. Πώς θα έχετε καταφέρει εσείς Απρίλη να μην παίξετε ποτέ, πες με εσύ. Εντάξει, άλλο Champions League. Πώς θα άλλο. Δεν ξέρω, 8 τη Ευρώπη είναι, εγώ αυτό ξέρω. Η ιστορία γράφει. Κώστα, να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι, πραγματικά χάρηκα με τον ΠΑΟΚ. Και εγώ το χάρηκα, ναι, έχεις δίκιο. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, έτσι. Από την μεθεπόμενη χρονιά θα βγαίνουν περισσότερες ελληνικές ομάδες. Ο πρωταθλητής θα γλιτώσει ένα γύρο. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν. Το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που λέω, αλλά. Όχι, όχι, εντάξει. Έτσι το αισθάνομαι. Αλλά και εγώ δεν μπορούσα να μην σε πειράξω, ρε φίλε. Τι, δηλαδή... Να με πειράξει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έλα, ρε, πλάκα. Και μου φτιάξει και λίγο τη διάθεση γιατί μου αρέσει. Έτσι, μπράβο. Θα αναλάβουν, μην ανοιχτεί, θα αναλάβουν οι φίλοι περαιτέρω τώρα να μου απαντήσουν, είμαι σίγουρο. Οπότε εντάξει είμαστε. Θα απαντήσει κι εσύ. Έγινε, φιλάντια, ξεκουράσου και περαστικά να είσαι γρήγορα μαζί μα πάλι. Γεια. Σταύρο, τα βλέπει με τι ιώσει τι γίνεται. Τα βλέπω ήρθε το παιδί αυτό. Ξυλοβλέπω γύρω-γύρω. Ναι, αυτό το παιδί γλίτωσε από τον πόλεμο πάνω στη ήρθε εδώ να γλιτώσει και έχει πέσει μέσα σε μια που είναι τίγκα στι ιώσει. Τι έχετε πάθει. Αφού έτσι άκουσα ότι υπάρχει ίωση εκεί, ο Λιβάη, κανένα δυο ακόμα εκεί. Α, έχει... Ναι, ο Λιβάη είναι. Ναι, αυτοί δεν απέξουν δηλαδή με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Θα δούμε σήμερα πώ θα, αν θα μπουν στην προπόνηση ή όχι. Τι, σήμερα η Παρασκευή για να μπουν ρε εσύ Σταύρο, δεν θα έχουν δυνάμεις μετά από τέτοια ίωση. Δεν νομίζω πως έτσι κι αλλιώς πήγαινε για βασικό ο Λιβάη. Έλα ρε, ναι. Δηλαδή πώς θα πήγαινε, θα πήγαινε. Έχει Άμραμπατ, Τσούμπερ και Μάνταλο. Και Μάνταλο, ο Μάνταλο έχει προβάδισμα. Ναι. Ναι, εντάξει. Ναι, και οι δυο θα έχετε πολωνικό κέντρο. Νομίζω ναι, ότι ο Κρυχόβια θα πάει βασικό κατευθείαν με το Σιμάνσκι. Με το Σιμάνσκι. Ο Σιμάνσκι είναι διεθνή. Ο Σιμάνσκι έχει παίξει εθνική. Έχει παίξει εθνική. Δεν είναι όμως τώρα στις τελευταίες κλήσεις για αυτά τα μάτια των play-off. Ναι, θέλω να πω, έχει παίξει με τον Χρυχόγιακ μαζί. Έχει παίξει μαζί. Ναι. Τον έχει αντικαταστήσει σε κάποιες περιπτώσεις και όλα. Εντάξει, αβάντα είναι αυτό να γνωρίζονται έτσι οι παίκτες και να είναι δεμένοι. Για πες μου πρόβλεψη, είμαι ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις. Αν δεν νικήσει και τώρα, τι να σου πω. Αν δεν. Όχι ρε εσύ ρε, για την Ευρώπη λέω, τι βλέπεις στην κλήρωση. Α, για κλήρωση. Γιατί κάπου έχασα να δω, έχω μία μπροστά μου τους πιθανούς αντιπάλους, το έβλεπα μία το πρωί, αλλά το πρωί έχουν περάσει μία... Έχει ομαδούλες που μπορεί να κάνει το ντου. Βγήκανε τα ζευγάρια του Champions League, ε. Δεν τα έχω προλάβει. Στο ενδιάμεσο βγήκαν τα ζευγάρια. Βγήκανε, ναι, ναι. Έχει καλά ματσάκια, βλέπω εκεί. Real Chelsea για μένα είναι το πιο δυνατό. Ναι, και City Atletico είναι δυνατό παιχνίδι. Ναι. Και η Μπενφίκα έχει βαριά φανέλα με τη Liverpool, νομίζω ότι ζωή. Εντάξει, αλλά είναι εντάξει, ναι. Ναι. Τώρα ο ΠΑΟΚ. Αϊτχόβεν, Μαρσέη, Ρώμα, Σλάβια Πράγα, Φέγγερν, Μπελέστερ, Μπόντο Γκλίμπ. Νομίζω ότι. Έτσι όπως είδα τη Σλάβια Πράγα. Επειδή έβλεπα χθες την ώρα που έγραφα τα highlight, δεν μπορεί να την παίξει με τίποτα. Σοβαρά, είναι τόσο πάρα καλή. Πολύ γρήγορη μπροστά. Όχι, είναι πολύ γρήγορη μπροστά. Είναι πολύ αφελής ομάδα, αλλά πολύ γρήγορη. Σοβαρά η Σλάβια. Εγώ από αυτές έτσι όπως τις ακούω, νομίζω ότι η Λέστερ είναι πιο δύσκολη και κυρίως λόγω πρωταθλήματος στο οποίο ανήκει. Δηλαδή όλες οι άλλες ομάδες, ακόμα και η Ρώμα, παίζεται. Άλλες ταχύτητες. Η Ρώμα δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Όχι, η Μπόντο Γκλίμ δεν παίζεται. Σοβαρά. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν έχω εικόνα τόσο πολύ. Τη Ρώμα ρε, εσύ ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι. Η Ρώμα χθες πήγε στο Ρελαντί. Όταν χρειάστηκε να βάλει τον κόλ, το έβαλε και τελείωσε η ιστορία. Οι Ολλανδοί νομίζω ότι είναι καλές κληρώσεις για τον Ναι, πάνω. Γενικά ναι. Οι Ολλανδοί όντως μας πάνε. Γιατί είναι ανοιχτές ομάδες πολύ, ρε παιδί μου. Να δούμε, σε λίγο θα ξέρουμε. Έχουμε κανένα φίλο να μας κάνει την πρεμιέρα της Παρασκευής. 2-10-67-25-730 το τηλεφωνάκι. Πάμε. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, φίλε. Γιώργος Παναγιώτης από Μαρούσι, τι κάνουμε. Έλα, Γιώργαρα. Καλά. Καλά, ρε φίλε. Ξέρω, θα διαφωνήσεις. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου σε όσο αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Ναι, το ξέρω. Είμαι μαζί σου 110% όσο αφορά το θέμα με τον Βαρδογιάννη. Ναι. Στο θέμα του Γιαννακόπουλου, Κώστα, διαφωνώ μαζί σου πάρα αυτά και θα σου εξηγήσω και τον λόγο. Πες μου εσύ για ποιον λόγο λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε δηλώσει ότι με αυτές τις συνθήκες εγώ φεύγω. Για τις συνθήκες που εξήγησε τότε, μην τις ξαναλέμε. Μια σειρά συνθήκες. Οι οποίες είναι αστείες για μένα. Γιατί είναι αστείες, ρε φίλε. Δεν έχει δικαίωμα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Εγώ σου λέω για οποιοδήποτε λόγο. Ακόμα κι αν εσένα σου φαίνεται αστείες. Δεν έχει δικαίωμα κάποιο να πει, παιδιά, εγώ κουράστηκα για τον Α ή Β λόγο, δεν θέλω πια άλλο να συνεχίσω. Δεν έχει δικαίωμα να το πει. Προφανέστατα. Ωραία, τότε αλλά γιατί. Εγώ σαν οπαδό του Παναθηναϊκού καταλαβαίνω ναι. Ότι όλη αυτή την πανδημία. Το Παναθηναϊκό, το να μπαίνει στα γήπεδα μέσα, να βρίζει το σπανούλι, να βρίζει τα παιδιά του, να.
Όλα αυτά είναι για μένα διθενιές. Τι διθενιά είναι, δεν είναι διθενιά μωρέ, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Εμένα η άποψή μου είναι ότι όσο ήταν εν ζωή ο θείος του και ο πατέρας του, ναι, ήταν όλα μια χαρά. Από τη στιγμή λοιπόν που φύγαν αυτοί οι δύο ιεράρχες του συλλόγου μας, ναι, ο Δημήτρης ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Εγώ θέλω να δεν πω. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Για μένα ήθελε μια αφορμή και την βρήκε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όσον αφορά για τη 13, ναι, είμαι μαζί σου 110%, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχω ξαναδεί εγώ άλλο πρόεδρο ελληνικής ή από το εξωτερικό ομάδας να πηγαίνει να σπάει μαγαζί οπαδού στην Πανόρμου. Δηλαδή πριν να σου πω κάτι πάντως, αν πιάσω αυτή την ιστορία, αν πιάσω αυτή την ιστορία, μπορώ να βρω πριν από αυτό δεκάδες αφορμές για ρήξη και απρέπεια συμπεριφορά και τις 13 απέναντι στον πασχετικό Παναθηναϊκό. Μαζί σου είμαι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι να μας κλείνει η... Καφέραμε να διώξουμε, όπως έχεις πει και εσύ λοιπόν, μια οικογένεια που τη βαφτίσαμε Ολυμπιακούς, τους βαφτίσαμε ότι γουστάουν τη δεύτερη θέση, τους βαφτίσαμε δεν ξέρω και εγώ τι, τους διώξαμε τρώγοντας το παραμύθι ότι θα μασώναν οι άλλοι δύο, και άλλοι δύο όταν βγήκε ο άλλος και τους είπε εδώ είναι, τις παίρνετε, κάναν τις πάπιες, πάει αυτό. Καταφέραμε λοιπόν με τον Άλφα ή β' λόγο δεν ξέρω και εγώ τι, να καταστρέψουμε και το μπάσκετ με τους χύψιο μεγαλόγους, και αυτή τη στιγμή έχουμε να πιαστούμε από τι, από το βόλεϊ. Καλά, εντάξει. Άντε, εγώ σου πω από το βόλεϊ. Μα είναι δυνατόν τώρα. Δεν στέκεται σύλλογο. Δεν θέλω δηλαδή να μειώσω. Όχι, ρε, αλλά δεν στέκεται σύλλογο σε αυτό το επίπεδο. Ναι, χωρίς κάποτε ο Ηρακλής θυμάμαι και το βόλεϊ. Και α πούμε για το βόλεϊ. Θα καταντήσουμε σαν τον Ηρακλή. Πραγματικά δεν ξέρω πού πατάμε, πού βρισκόμαστε. Στο χθεσινό μάτσο, όποιος το είδε και ξέρει από λίγο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός μπορούσε να μας ρίξει μέχρι και 50 πόντους. Δηλαδή κατέβασε ταχύτητα ο Ολυμπιακός, για μένα. Ναι. Και αν ήθελε και συνέχισε να τρώγαμε διαστημική, μην την πω τη λέξη καλύτερα. Ναι, οπότε, όλη αυτή τη 13 λοιπόν, εάν είναι το χθεσινό μάτ και είναι κομπλέ με αυτό που είδανε, εάν είναι κομπλέ που πολεμάμε σαν σύλλογο στο ποδόσφαιρο την πέμπτη θέση, και αν βγούμε, αν πάρουμε και το κύπελο, έτσι, όπως έχεις πει και εσύ, ένα μάτσι είναι. Μπορεί ένα να κοιμηθεί μάτσι, ο Θεός, ναι. Μπορεί, έχουμε χάσει και από τον Πανιόνιο, μας θυμάσαι, έχουμε χάσει κατά καιρούς και από τη Λάσσα το κύπελο, έχουμε χάσει γενικά μπόλικους τελικούς. Οπότε ένα μάτσι είναι. Τώρα, αν πάρουμε το κύπελο, που δεν νομίζω, μπας και σωθεί κάτι. Και πούμε φέτος ότι ξέρεις κάτι, με τα μυαλά που κουβαλάμε δεν θα σωθεί. Θα λέμε ότι είμαστε φοβεροί και τρομεροί και ότι έχουμε κάνει την υπέρβαση. Και φυσικό, θα πλώνω εγώ στα 38 μου και όλοι που είναι μεγαλύτεροι από μένα και στη ηλικία σου δεν το τρώνε το σανό. Για μένα. Εντάξει. Έχω δει κόσμο που τρώει σανό ακόμα. Οι μικρότερες ηλικίες θα φάνε και το σανό, γιατί δεν έχουν ζήσει το παγνικό, ρε Κώστα. Δεν έχουν ζήσει. Έχω δει και ανθρώπους που έχουν ζήσει. Και μου λένε αφήνει πάλι. Και το έχω ξαναπεί και εγώ. Και σου έχω πει ότι εγώ κάποτε, όταν ήμουν επιστητικάς, σε έκραζα, σε έλεγα υπάλληλο. Ναι, και το έχω ξαναπεί. Ναι, μου το ξέρω. Και έχω και τα κάκαλα, να έχω και να σου το πω. Στα 38 μου πλέον λοιπόν, με αυτά που διαβάζω, με αυτά που βλέπω, που λέω ρε φίλε, τώρα άλλο μάτς βλέπω εγώ. Είμαι τυφλός. Άλλο παίχτη εγώ βλέπω. Ή έχεις δει παίχτη στο Παναθηναϊκό, δόξα τον Θεό. Δηλαδή τι μου λες για τον χύψη ωμέγα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι. Έχεις δίκιο. Εγώ, έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, οπότε λίγη νοημοσύνη να έχεις και να έχεις δει λίγο Παναθηναϊκό. Εδώ διαβάζαμε στην αρχή της σεζόν επειδή ότι παίξαν τον Βιτάλ, δεν έχουμε δει ποτέ στον Παναθηναϊκό. Αν είναι δυνατόν, θέ και κύριε, με τον Απόλλωνα. Ναι, στον Παναθηναϊκό που έχει περάσει ο Ζάετς, ο Ρότσα, ο Σόουζα, ο Βασάνοβιτς, ο Σαραβάκος. Δεν έχουμε ξαναδεί σαν τον Βιτάλ παίχτη, ρε παιδιά. Αλλά έχουμε βγάλει παλιά πάλι σκάλτσε η Κώστα. Ναι, άστο, τι ήταν. Φλίψεν, τέλο πάντων. Ποιο φλίψεν, δεν γλίτωσε από την πρώτη μέρα. Εδώ είχαμε βγάλει το Βλάουβιτς, αφήσα ότι όχι άλλα τέτοια παλτά στον Παναθηναϊκό σαν το Βλάουβιτς. Το Βλάουβιτς, τον. Ποιον άλλον είχαμε φέρει τότε που ήταν Κροάτης, που δεν έπαιξε ποτέ. Το Γιάννη. Το Γιάννη, ναι, που είχε παίξει στη Ριάλ. Ρε, εσύ μην πα μακριά. Από την εθνική. Ασάνοβιτς. Από την εθνική. Του το έλεγα, από την εθνική Κροατία που τερμάτισε τρίτη, ήταν από τι καλύτερε ομάδε του Μουντιάλ.
Εκεί είχε πάει ο Σούκερ στη Ρεάλ, ο Μπόμπαν στη Μίλαν και στον Παναθηναϊκό είχαν έρθει τρεις παίκτες από αυτή την ομάδα. Ασάνοβιτς, Γιάρνη και Βλάωβιτς. Είχαμε βγάλει παλτόρες. Και του είχαμε βγάλει όλους. Δηλαδή, πού να τα πεις αυτά, ρε παιδιά, τώρα. Άσυμε τώρα. Το center back που είχαμε φέρει που έπεσε στη Λίβερπουλ, που είχε πάρει και το. Ο Μπίτσκαν. Ο Μπίτσκαν, τον είχαμε βγάλει παλτό. Παλτό, μεγάλο, ναι. Γι' αυτό σου λέω, τι μη συζητάς. Άσε, εντάξει, τέλος τον έγινε, φίλε. Αυτά να καλά, Κώστα. Για χαρά. Καλή συνέχεια, για χαρά. Να βλέπεις, Σταύρο, τι τραβάμε. Ήταν βαρύ το χθεσινό. Ήταν πολύ. Πω. Ήταν η εικόνα, ρε φίλε. Και, δηλαδή, άστο στο τέλος. Εγώ τρόμαξα με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, εκεί στην αρχή. Εντάξει, ήταν και η ρέντα ότι ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός πήγαινε μέσα, αλλά τη ρέντα του την έφτιαξε και εσύ με την συμπεριφορά στον Ολυμπιακό. Δεν έβλεπα, να πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα από τον μπάσκετ, γιατί έβλεπα μόνο το σκορ στα. Τι να δει, κοράστο, έπρεπε να βλέπει την εικόνα. Σαν να παίζαν μικροί μεγάλοι ήταν, πώ να το πω έτσι. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ ξεκίνησα να πω εδώ πέρα ότι ξεκίνησα να έρθω για να ακολουθήσω την πεπατημένη. Δεν ξέρω, δεν είδα τίποτε, δεν ξέρω αν έγινε μάτς χτες. Αλλά μόλις είδα κάποια σχόλια Παναθηναϊκών και λοιπά, μου βγήκαν όλοι οι πολέμαρχοι τώρα και μου κράζουν το Γιαννακόπουλο. Λέω εντάξει, παιδιά, έλεος, ας πούμε. Εντάξει, είπαμε. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 τώρα. Αφήστε με σίγουρα. Δεν μπορώ εγώ αυτά τα δίθεν. Εκ του ασφαλούς. Επειδή ξέρουμε ότι έχει φύγει ο Δημήτρης τώρα, και λέω εντάξει, κράζουμε όλοι αυτό που έχει φύγει. Χαίρομαι πολύ. Όταν ήταν, άσε με ρε παιδιά, δεν μπορώ πια. Τέλος πάντων, έχουμε κανένα φίλο εδώ πέρα, κανένα φίλη, ό,τι να είναι, δεν έχουμε προτιμήσει τα πάντα. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Περιμένουμε πόση ώρα. Έλα, λοιπόν, βγες, πες. Καταρχήν να ρωτήσω εδώ κάτι. Ναι. Ο Θοδωρής είμαι. Έλα. Ο Οικονομάκος τον βρήκε το 5 ευρώ. Α, δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ρε φίλε, έχει πάρει. Αυτό το πράγμα δηλαδή έχει καταντήσει, να μην την πω τη λέξη. Όπα, άστο το. Όλα πάμε. Τα ραδιόφωνα. Και να του πει για το κάλυρο που του πήραν από την κάρτα και από έτσι και γιουβέτσι. Δεν έχει σημασία. Το πει ο άνθρωπος αλίμονο. Γιατί. Λοιπόν, εγώ εκείνο, παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Η εκπομπή, όλες τις διαφωνικές εκπομπές που είναι αθλητικές, σε μένα γεμίζουν το ρεφίλε την ώρα. Πάμε ωραία, ευχαριστά. Ναι. Λοιπόν, αλλά καμία εκπομπή δεν εξαρτάται από τον Φόδωρο, από τον Χρήστο, από τον Γιώργο, από τον κανέναν. Ναι. Πρέπει λίγο. Αν μου επιτρέπετε, επειδή και εσείς είσαστε δημόσια εκπομπή, να κάνω μια παρατήρηση. Βεβαίως, αλήμον, τι. Βάλτε λιγάκι καινούριους ακροατές, αφήστε κενό, να μπουν λίγο καινούργιοι ακροατές. Εγώ σέβομαι, θα βγω μια φορά στη εβδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες. Και χαίρομαι κάθε φορά που ακούω ότι μπαίνει ένας καινούριος ακροατής. Και εμείς το ίδιο. Και φίλοι από το εξωτερικό, που μιλάνε και για άλλα πράγματα, έτσι, και ναι. Για τη ζωή. Ναι, ναι. Και συνήθως ο Κωστής ή ο Σταύρος νομίζω που ανοίγουν τη συζήτηση για να μάθουμε και πέντε πράγματα. Ναι, καλά, δίκιο έχεις, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, ρε εσύ. Ούτε έχουμε κάποιον κόφτη στην τηλεφωνική γραμμή. Αυτό εξαρτάται από τους φίλους που παίρνουν. Κωστή, δεν είπα εσύ να κάνεις τον αγροφύλακα προς Θεού. Να υπάρχει όμως λίγο σεβασμό από τους ακροατές. Πού τους θυμηθείς. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε κάθε μέρα να λέμε το ίδιο πράγμα. Εντάξει, άστε, κατεχθέρεστε να πούμε τον Δημήτρη Μίτσο. Που τον εγουστάρουμε κιόλα, εντάξει. Αλλά δεν μπορεί τώρα συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Να κάνουμε λίγο relax. Θοδωρή, να σε ρωτήσω, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Τους αγροφύλακες, πού τους θυμήθηκες, ρε θύριο. Ρε φίλε, έχω δει να σου πω, έχω δει ένα φοβερό έργο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Κωστή. Ποιο? Τη σύναξη των, την αρινή σύναξη των αγροφυλάκων. Όχι, δεν το έχω δει. Σοβαρά. Κοίταξε το, με τους αγροφύλακες στοιχείο. Σοβαρά. Α, φίλε, μπες στο YouTube, νομίζω είναι διαθέσιμο. Θα πάω το δω. Λέγεται η αρινή σύναξη των αγροφυλάκων. Από αγροφύλακα έχω φάει αποβολή στο γυμνάσιο, στο χωριό. Θα τρελαθείς, μιλάμε. Πήγαμε να κλέψουμε κάτι πεπόνια σε ένα μποστάνι εκεί, κορατσίδια τα λέγαμε. Ήταν κι άγουρα και μας έκπαιρσε ένας αγροφύλακας και μας πήγε στο γυμνασιάρχη και φάγαμε αποβολή. Κάπως έτσι είναι και το έργο, φίλε. Τον είχαν βάλει να φυλάξει τα καρπούζα, τον πήρε ο ύπνος, μπήκανε κρόσερ. Τέλος πάντων, θα γελάει πολύ όποιος θέλει να το δει. Λοιπόν, έγινε, Θοδωρή. Και ήθελα να πω, ναι. Να πω ένα τελευταίο, Κωστή. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα με το Γιαννακόπουλο, ναι. Έχει, ρε φίλε, έχω πολλές φορές, εγώ είμαι Ολυμπιακός, ναι. Αλλά βλέπω τώρα δίθεν και εσείς, σαν σταθμός ο Εύερ, ναι. Ανεβάζει τον Γιαννακόπουλο και κριτικάρει κάτι. Και του βάζει, ρε φίλε, μία φωτογραφία που τι να σου πω, δηλαδή λίγο σεβασμό, ρε παιδιά, λίγο σεβασμό. Του βάζει δηλαδή μία φωτογραφία, τι να σου πω, δεν χρειάζεται να το αναλύσω περισσότερο, να δω και εγώ καναμπελά. Όχι, εντάξει, έγινε.
Έγινε, Θοδωρή, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, επιστροφή. Τα τηλεφωνάκια μας είναι 2-10-67-25-7-30. Σταύρο μαζί εδώ. Εδώ. Λοιπόν, εγώ είδες, δεν ξέρω αν είδες την ανάρτησή μου, αποθέωσα τους οπαδούς της ΑΕΚ για την πρωτοβουλία τους, τη συμμετοχή τους στο μπλόκο, στην εξτυλώση για τον μπλόκο της Καλογρέζας. Αλλά είναι από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι σύνδεσμοι και είναι και μια απάντηση στην ερώτηση πολλών να καταργηθούν οι σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να καταργηθούν. Οι σύνδεσμοι μπορούν να λειτουργήσουν σαν κομμάτια της κοινωνίας και να προσφέρουν κιόλας. Και πραγματικά η πρωτοβουλία των οπαδών της ΑΕΚ μαζί με τους αντίστοιχους φίλους των οργανωμένων της ομάδας της Ιωνίας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και άξια συγχαρητηρίων. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χάρης, ΑΕΚ. Έλα, Χάρη μου. Καλησπέρα σε όλους. Βασικά πήρα τηλέφωνο. Λίγο πιο δυνατά, Χάρη. Ούτε. Ναι, τώρα σε ακούω. Ωραία. Είχε πάρει ένας κύριος εχθές ένας αγωγητής και είχε πει για το παιχνίδι μετά το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-1. Ναι. Το ότι είχαν πάει οι οπαδοί στα γραφεία του κ. Μελισσανίδη, κάτι τέτοιο. Ναι. Ότι είχε γραφτεί, ότι το είπε κάποιος φίλος. Το είπε κάποιος. Ισχύει, αλλά δεν ισχύει. Δεν πήγαν οι οπαδοί μετά το παιχνίδι με το ΠΑΟΚ. Ναι. Και επειδή το έψαξε το κείμενο του. Πήραν τηλέφωνο, ο Μελισσανίδης κάποιον μετά από δύο μέρες και συναντηθήκανε. Αυτό ισχύει. Τους πήρε ο Μελισσανίδης. Πήρε ο Μελισσανίδης για να κάνει συνάντηση. Μάλιστα. Με οπαδούς. Δεν ξέρω, μετά, Σταύρο, εσύ το ξέρεις το γεγονός. Ξέρω ότι υπάρχουν συχνά πυκνά επικοινωνίες και επαφές και συναντήσεις του Μελισσανίδη με οπαδούς. Για ποια περίοδο αναφέρεις συγκεκριμένα, Χάρη? Για το παιχνίδι μετά το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το 1-1. Ναι, τότε ήταν μεγάλη ένταση. Ναι, είχε υπάρξει μια συνάντηση. Ωραία. Γι' αυτό πήρα και πολύ. Ναι, εντάξει, καλά έκανες. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά, ρε Χάρη. Να είσαι καλά. Ναι, απλώς επειδή δεν ήσουν εσύ, Σταύρο, για να σου πω, το είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος ότι το είπε γνωστός ρεπόρτερ ΤΣΑΕΚ που κάνει εκπομπή στο διαδίκτυο. Το είχε πει αυτό, ας πούμε, κλπ. Απλώς ο Πάνος τότε που ήταν στην εκπομπή είχε πει: δεν το ξέρω προσωπικά. Αλλά... ναι, κάνει επαφές δηλαδή. Παίρνει τη γνώμη του, όντως. Ο Ελισανίδης μιλάει με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Ναι. Δεν πάει το μυαλό σου γενικά με το πώς πωλήσει. Όχι, πρώτο καταλάβω αυτό. Το είχα ζήσει και επί Γιάννη Βαρδινογιάννη που νομίζαν και πολλοί και όλες ότι δεν ασχολείται. Και δεν μπορούσα να φανταστείς ότι βρισκόταν με οπαδούς σε ταβερνάκια και μίλαγε για τον Παναϊκό, έμπαινε στα site και έγραφε με ψευδόνυμο και συζητούσε. Το θέμα είναι πώς επηρεάζεται, ρε παιδί μου, από όλα αυτά σαν ηγέτης μιας ομάδας. Νομίζω ότι επηρεάζεται. Επηρεάζεται. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Ακούει γνώμες, ακούει πολλά. Έχει όμως τη δική του άποψη και μετά ακούει τα συν, τα πλην. Το τι πια μπορεί να μην επηρεάζει, ρε Σταύρο, άμα μιλάς κάθε μέρα με τόσους ανθρώπους. Μπορεί να μην επηρεάζει. Μπορεί να μην επηρεάζει. Μπορεί να μην επηρεάζει. Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τέλος πάντων, πάμε στο φίλο περιμένει. Γεια σας. Έλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλώς τον. Τι έγινε, Κωνσταντή? Τι να γίνει. Καπετάν Κωνσταντή. Καπετάν. Έτσι, φίλε, αναφέρθηκατε προηγουμένως στον Μπίσκαλ. Ναι. Έτσι, τον Πεχταρά εκείνο, ναι. Που είχαμε πάρει στην Πανάθα. Ναι. Λοιπόν, και είναι στο αεροδρόμιο, λοιπόν, ο Μπιλμπάι τάξη. Ναι. Και μου μπαίνει μέσα. Πεχταρά μου, του λέω, καλώς τον. Να σου πω, ρε φίλε, χώρεσε στο ταξί. Μίλαγε ελληνικά, ρε. Τρελός, ρε. Έλα, ρε, μια χαρά παιδί ήταν, ρε. Ρε, στα πανύψηλος. Α, ναι, boy. Boy, πολύ. Ναι, τράβηξα την καρέκλα, την τράβηξα τελείως πίσω. Και τι μίλαγε ελληνικά? Άκου να δεις. Ναι, γιατί ξεκινάω εγώ, μόλις αρχίζω παιχταρά μου, και πού πηγαίνουμε? Λεπτός Παπάγου στο Ηρώ. Ναι, Παπάγου. Ναι, λοιπόν, ακούς, ναι, ποτή. Ναι. Και, λοιπόν, πάω να του μιλήσω με το που τη λέω παιχταρά μου. Γεια σου, τι κάνει, μου λέει, ξέρεις. Τι γίνεται, έτσι, συνεχίζουμε που λες και μου μιλάει ελληνικά. Δεν σου κάνω πλάκα. Γιατί... Δεν χρειάστηκε να του μιλήσω αγγλικά, ρε φίλε. Καταλαβες. Ναι, μάλιστα. Πιάνουμε την κουβέντα, καλά, του βάζω εγώ τον ύμνο εντωμεταξύ. Ναι. Σύλλογος μεγάλος τέρμα και αρχίζει να τραγουδάει τον ύμνο, Γκότζο. Ρε εσύ. Τα έχεις ζήσει εσύ αυτά, πού να τα ζήσεις? Πού να τα ζήσεις αυτά, ρε φίλε, αυτό δεν μου έχει τύχει. Τι σου είπες,
στις σουίτες εκεί του καπετάνιου και του υποκαπετάνιου και του αντιλάβαρχου, πώς το λένε, του Σοφρά. Βαρδί Βαρδινογιάννη. Α, και, του Βαρδί. Λοιπόν, έλα σε πειράζω. Και φτάνουμε, πού πάνε πιανία στις εγκαταστάσεις. Έτσι. Μεταξύ ρε πήγε, αυτός είδε και τον πήγαν μεταξύ από το αεροδρόμιο. Ρε καταλαβαίνεις τι σου λέω, τον πήρα εγώ κούρσα με και τον πάω στην πιανία λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σταθή σου μιλάω. Ναι, ναι. Και αφού με το που φτάνουμε, μου λέει τώρα εσύ, μου λέει πανάτα μεγάλη, τι να σου δώσω, μου λέει πάρε ένα πράσινο. Και μου δίνει ένα κατοστάρικο, Κώστα. Οπό. Το πιστεύεις. Πότε θα ξαναπάρει, δεν το ξαναβάζει ταξί να έρθω εγώ να τον πάω, είναι με τα μάξι. Δεν τι γίνεται. Βέρε φίλο, Μπερκέταρος, ο Αβέρτος. Ο Μπερκέταρος. Μάλιστα. Τίποτα φιλαράκι, εγώ ούτε κάθισα να δω τον μπάσκετ εχθές. Δεν κάθισες, γιατί, γιατί περίμενα το διασυρμό, ας πούμε, και τι λίγαν επίοικος. Κατάλαβες. Ναι, λίγαν επίοικος. Θα μπορούσε να γίνει και καινούριο ρεκόρ εις βάρος μας. Άστα να πάνε, όντως. Ναι, έτσι όπως είδα το πρώτο ημίχρονο εγώ, πω. Ναι, κάτι, τι άκουσα, ακούω σήμερα τα νέα που λένε κάτι 52, κάτι 28, 20, ξέρω εγώ πόσα. Τέλος πάντων, τι να λέει τώρα. Άστο τώρα, βρίζουμε τώρα το Δημητράκη τώρα. Άστον, εντάξει, το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Τώρα δεν κάνεις τίποτε, φίλε. Η Αταλάντα, απλώς λέω τώρα γιατί γίνεται η κλήρωση, η Αταλάντα έπεσε με τη Λειψία στο Europa. Ναι. Αταλάντα Λειψία. Ναι. Περάσαν οι Ιταλοί. Ναι. Θα δεις τώρα. Α σηκώνουν κανένα κούπα Ιταλία, πω εγώ. Άλλο. Τώρα γίνονται, τώρα. Α, τώρα γίνονται, live. Λοιπόν. Έγινε, ρε πήρε. Ο Πάοκ ήταν πολύ καλός. Καλός ήταν, καλός. Βέβαια, γνώρισε κάτι 20 λεπτά που δεν έπαιρνε ανάσα. Αλλά άντεξε. Κοίταξε να δεις, φίλε. Εντάξει τώρα. Δεν είναι, το γαλλικό ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο καλύτερο από το δικό μας. Πολύ πιο γρήγορο είναι, γρήγορο, πολύ γρήγορο, ρε φίλε. Πολύ πιο γρήγορο, ρε φίλε, κάτσε. Λοιπόν, να έχει μια καλή κλήρωση με Σλάβια Πράγα, εγώ περισσότερο εκεί. Ο Σταύρος λέει ότι είναι κακή ομάδα, πολύ. Κακή ομάδα τι, δηλαδή, γρήγορη, πολύ φωτιά είναι. Πολύ γρήγορο, πολύ γρήγορο. Έχει κάτι παιδιά από την Αφρική μπροστά, δεν ξέρω πώς πιάνει. Τι σοβαρά έχει Αφρικάνους η Σλάβια. Ναι. Τι θα έχει η Σλάβια. Εδώ έχουν οι Ρώσοι, δεν θα έχουν η Σλάβια. Τι λες τώρα. Λοιπόν, καλό απόγευμα, κύριε Χάρηκα. Έγινε. Και τώρα η Άιντραχτ, άντε να πω και κανένα καλό λόγο για τους φίλους Ολυμπιακούς να μιλάνε. Εγώ βλέπω παιδιά πάντα στους Ολυμπιακούς φωνάζατε φέτος γενικά για την παρουσία του Ολυμπιακού. Δύο από τις ομάδες που έχετε παίξει είναι στους 8 της Ευρώπης. Η Άιντραχτ και η Αταλάντα. Έτσι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα γενικά πια στην Ευρώπη στους ομίλους, ειδικά των δύο πρώτων κατηγοριών, δηλαδή του Europa και του Champions League. Δεν είναι εύκολα. Καθόλου εύκολα δεν είναι. Για να μην λέμε ιστορίες. Λοιπόν. Εγώ βλέπω και να μεταφέρω και τα νέα της προπόνησης της ΑΕΚ που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ναι. Ξανά με εκτός με ίωση ο Λιβάη και ο Λεταλέ και ο Σβάρνας. Άρα φίλοι αυτοί αφού είναι ξανά εκτός δεν παίζουν, έτσι. Ναι, πρόβλημα και ο Σιμόες που έκανε ατομικό, οπότε αυτοί νομίζω ότι είναι εκτός. Άρα νομοτελειακά και χωρίς χαβ δηλαδή οδηγούμαστε σε Σιμάνης και Χόβια και Σταχάφ και Μάνταλο Άμραμπατ Τσούμπερ πίσω από τον Αραούχο. Εντάξει, πάντως εσύ. Δεν το λέω τώρα για ξέρεις να σου πω ότι έχεις πιο εύκολο έργο, αλλά δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να μην είναι επηρεασμένος από αυτό που έκανε χτες το βράδυ, την Κυριακή. Όσο και να επαγγελματίες να είναι, όσο και να προλάβουν ένα. West Ham Lyon το επόμενο ζευγάρι. Φοβερά πράγματα, ωραία ζευγάρια. Έτσι, δεν είναι. Είσαι επηρεασμένος. Ρε, παιδί μου. Καλά, δεν λέω το σωματικό, αλλά και ψυχολογικά. Αν έχεις κάνει τέτοια πρόκριση. Και τώρα το μυαλό σου δουλεύει για το επόμενο μάτς. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πια θα το παρατήσει τα play-off. Δηλαδή θα βάζει. Πιστεύω ότι την Κυριακή θα έρθει με. Άσε ρε Κώστα που θα παρατήσω. Θα παρατήσει. Ενώ ρε εσύ θα έρθει με αναπληρωματικούς πιο πολύ. Ούτε παρατάει τίποτα, ούτε. Γιατί τι έγινε δεκτικές ρε Σταύρο από τα play-off ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα φοβερό ψυχολογικό πλεονέκτημα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί βλέπει, καλά, γιατί ράγει, δεν το συζητάω, ότι ακόμα και ο Ολυμπιακός. Έχει την κρυμίτσα του ότι δεν έχουμε πάρει δεν πήγαμε στην Ευρώπη εκεί που περίμεναν ότι θα πάνε, ότι δεν παίζουμε αυτό που έπρεπε, έχασε και το αίτητο στην Ελλάδα. Εντάξει, προφανώς. Ναι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στο πιο καλό ψυχολογικό momentum. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με την Ευρώπη που στα προηγούμενα χρόνια ήταν το σκοτεινό του κομμάτι, τώρα πλέον ζει στιγμές που δεν έχει ξαναζήσει στην ιστορία του. Είναι μεγάλη υπόθεση όλο αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό από τα ζευγάρια του Europa είναι Λειψία, Αταλάντα, Άιντρακτ, Μπαρτσελόνα, West Ham, το
Το χάσα το West Ham, το είπαμε πριν. Το τέταρτο δεν το πρόλαβα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, πώς τα έχεις εσύ, Σταύρο, πρόχειρα. Σταύρο, μισό λεπτό. Του Europa τα ζευγαριά. Θα μας τα στέλνουν βέβαια διάφοροι φίλοι τώρα εδώ που το βλέπουμε πιο πολύ άνεση. Μισό, γιατί ήμουν λίγο εκτός υπολογιστή. Τώρα που είμαι στο υπολογιστή, ως πού καταδεχτεί. Ναι. Λοιπόν, West Ham. West Ham Lyon, Άιντραχτ Μπαρτσελόνα, Λειψία Αταλάντα και Μπράγκα Ρέιντζερς. Μπράγκα Ρέιντζερς. Ωραία ζευγάρια. Το πιο αδιάφορο νομίζω είναι το Μπράγκα Ρέιντζερς. Τα λένε ωραία ζευγάρια. Ναι. Μάλιστα, έχουμε φίλο. Πάμε στο φίλο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σπύρος από τον δρόμο. Τι κάνετε? Έλα, Σπύρο. Δύο-τρία πραγματάκια πήρα να πω γιατί δεν μπορούσα να πιάσω τις προηγούμενες μέρες. Ελεύθερα. Πρώτο. Ελεύθερα, λίμωνο. Επειδή μιλάγαμε για την εθνική τις προηγούμενες μέρες, πήρα να πω ότι το 2005 η εθνική. Το 2004 με σκοτώθηκε η εθνική Ελλάδος. Ναι. Πήρε το ευρωπαϊκό. Ναι. Υπό μεγάλο κουμανταδόρο και προεδρίας του μεγάλου Σοκράτη Κόκαλη. Που δεν παρέμβαινε στο Ρεχάγκελ να του πει ποιο θα φέρει, ποιο θα φέρει και ποιο θα πάει. Ο Σοκράτης Κόκαλης ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ. Όχι, διαφέρεται με το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως κάνει ο Μελισανίδης τώρα, όπως έκανε ο Σαββίδης, όπως έκανε ο Μαρινάκης. Αλλά δεν παρέμβαινε στο Ρεχάγκελ, δεν πήγε να του πει πάρε το Ρότα για δεξιμπακ ή μη πάρεις εκείνον ή μη πάρεις τον άλλον. Την προσωπική μου γνώμη σας λέω. Ναι. Πήρα να πω, πήρε το 2004. Και ποιο να πάρει δεξιμπακ, μισό λεπτάκι, και ποιο να πάρει δεξιμπακ να μην πάρει το Ρότα, να πάρει τον Ανδρούτσο. Να πάρει το Σάλιακα. Ποιον? Το Σάλιακα από τον Παζιάννενα. Πού τον είδε το Σάλιακα και ενθουσιάστηκε, σταμάτησε τον Ολυμπιακό. Ενώ το Ρότα που έφερνε κολοτούμπε στην άλλη φορά και τον είδε το Σάλιακα, άσε το Ρότα, το βλέπουμε ότι κάνει κολοτούμπε. Εντάξει, τον βλέπουμε. Για μένα είναι χάλια. Δηλαδή δεν πρέπει να ούτε όχι να φοράει τη φανέλα τη εθνική, ούτε απ' έξω να περνάει. Ή ο Τζαβέλα στην εθνική ομάδα και να μην παίζουν άλλοι. Για μένα προσωπικά. Ποιο δηλαδή θα έπρεπε να παίζει για να μην παίζει ο Τζαβέλα. Ποιο θέλει να παίζει ο Μανολά. Αφού είπαν δεν πάνε τα παιδιά, το συζητήσαμε με τον προπονητή και είπαν. Εσύ, να σου πω. Σπυρό, Σπυρό. Σπυρό, είπαν ότι σε αυτή την τέτοια δεν θα του καλέσει. Δεν ξέρω, μακάρι να του καλέσει. Το συζητήσαμε με τον προπονητή, αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι ότι του απέκλεισε. Αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Κώστα. Ναι. Ειλικρινά είναι ότι η Ελλάδα, γιατί είχε βγει ένα πρόμ πριν κάποιε μέρε, δύο-τρει μέρε και λέει πόσου παίχτε του Ολυμπιακού, λέει, είχε η εθνική ομάδα. Και είπατε, ξέρω εγώ, εσείς είχε το Βενετίδη, το Γιανακόπουλο και κάποια διαφωνία με τον Νικοπολίδη και εσύ είπες όχι. Μπορεί να μην είχε παίχτες του Ολυμπιακού γιατί ο Κόκαλης που ήταν τότε κουμανταδόρος του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν παρέμβαινε. Ενώ τώρα κατά την προσωπική μου γνώμη τα αφεντικά τα μεγάλα παρεμβαίνουν. Μήπως και τους δει κανένας, κανένα ρότα, κανένα τέτοιο να και τον πουλήσουν το καλοκαίρι γιατί τέλος πάντων αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Μάλιστα. Και δεύτερο, θέλω να πω κάτι στον κύριο Κογκαλίδη που είναι μετά και ακούει το σταθμό. Ναι. Του στέλνει ένα μήνυμα ένας και του λέει, κύριε Κογκαλίδη, του λέει, ο σταθμός λέει, δεν έχει Ολυμπιακούς καθόλου. Και λέει ο Κογκαλίδης, τι είναι αυτά που λες. Δεν μου λέει, κύριε Κογκαλίδη, από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι, αν εξαιρέσουμε 2 με 4 που είναι 3 μπαλαδέρος, ποιον Ολυμπιακό δημοσιογράφο έχει? Γιατί υπό την προϋπόθεση ότι ο Sport FM είναι αντιολυμπιακός. Μισό λεπτό. Δεν βγαίνουν τα παιδιά για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού σε όλες τις εκπομπές. Ας το ρεπορτάζ. Θέλω να μου πεις ποιος δημοσιογράφος από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 που βγαίνει ο Κογκαλίδης και ο Χελάκης. Ο Χελάκης, ο οποίος Χελάκης, όταν άνοιξε ο σταθμός, λέει όλοι ήμασταν μια ομάδα μικρή, αλλά περνώντας τα χρόνια λέει δεν έχουμε ομάδα. Ο Χελάκης. Ο ιδιοκτήτης που δουλεύει στο Μέγκα. Ναι, γιατί πρέπει να έχει. Γιατί πρέπει να έχει, επειδή δουλεύει στο Μέγκα, πρέπει να έχει ομάδα. Δεν πρέπει να είναι μια ομάδα. Τρέπεται για αυτό που είναι. Δεν τρέπεται, ρε φίλε, αλλά ας πω κάτι. Είναι άλλο πράγμα το να είσαι μια ομάδα και όλο να σου καθορίζει το τι ομάδα είσαι, το τι θα λες. Όχι, δεν σου καθορίζει. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μην προσβάλλει τώρα όλου του υπόλοιπου συναδέλφου ότι επειδή δεν είναι Ολυμπιακοί θα λένε σίγουρα εναντίον του Ολυμπιακού. Όχι, δεν προσβάλλω κανέναν. Εγώ μιλάω για. Υπάρχει ένας ιδιωτικός σταθμός στην Ελλάδα που είναι το Αλαφούζο. Ναι. Και γιατί κατά την προσωπική μου γνώμη είναι αντιολυμπιακός μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Αλαφούζος, ο Αλαφούζος είναι αντιολυμπιακός ως εκεί που δεν παίρνει. Ο Sport FM, όχι ο Αλαφούζος. Πάντως δεν νομίζω, ρε φίλε, ότι ο Αλαφούζος. Έχει τον Νικολογιάννη και τον Τζούζικα 10 με 12 και νομίζουμε ότι ακούμε παλεφή. Τώρα, κύριε Κότσο. Παλεφή. Σε παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει.
και μετά λέω εγώ σαν Ολυμπιακός, λοιπόν, ναι, που θέλω να ακούσω, που αυτά που μπορεί να θέλω να ακούσω εγώ για σας μπορεί να φαίνονται παράλογα. Και λέω θα βάλω τον άλλο ιδιωτικό σταθμό. Και σου λέω εσένα, σαν κύριος Γκόζος, πολύπειρος, συμπαθέστατος κατά εμέ, από τις 8 μέχρι τις 4. Όχι μέχρι τις 4, ρε φίλε. Κάτσε, καταρχήν 2 η ώρα είναι ο Σαμοθράκης, ο οποίος έχει πυρετό το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα. Κοίτανε ο Βερβελές πριν. Ναι, 8 με. Θε να σου πω έναν ένα, να σου πω και τι ομάδα. Όχι, δεν μπορώ να ανοίξω τέτοια κουβέντα. Τι κάνει μετά με τον Κοκαλίδη, αν θες. Άρα, ένα σταθμό ο οποίο θέλει να λέγεται. Είμαστε. Να σου πω κάτι άλλο. Πουλά κάτι, πουλά αθλητικό προϊόν. Και στην Ελλάδα είναι 4 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. 2,5 Παναθηναϊκοί, 1 Εξίδε, 1 Παοξίδε. Έχει 2 ιδιωτικούς σταθμούς στην Αθήνα. Ο ένας είναι του Αλαφούζου, με, κατά τη γνώμη μου, αντιολυμπιακός, και ο δεύτερος δεν έχει ένα Ολυμπιακό, δηλαδή έχει όλο Παναθηναϊκούς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, εσύ? Ποιος είναι ο Εκτζής από το πρωί? Ποιος είναι ο Εκτζής, πραγματικά το πρωί, ποιος είναι ο Εκτζής? Τι εννοείς το πρωί, 8 με 9 έχει... 8 με 9 έχει... 8 με 9, άστο, είναι πολιτική εκπομπή, τα δικαιολογητικά, άστο. Ναι. Ωραία. 10 με 12 είναι ο Μίχος και ο Σούτος. Αεξής Παναθηναϊκός, σωστά. 9 με 10 είναι ο τέτοιος. Συγγνώμη. Ο Ηλιάδης. Η Καραλή είναι 9 με 10. Η Καραλή. 6 ναι. με 8 είναι αυτό. Α, 6 με 8, ναι, ναι. Εγώ τα ακούω κάθε μέρα ασταμάτητα. Μετά είναι η γυναίκα του κύριου Κογκαλίδη, κυρία Καραλή. Μετά πάμε Σούτος και μετά πάμε Αβραμίδης Κωνσταβάρας. Μήπως θα σου πω ότι η ομάδα είναι Αβραμίδης ο Κωνσταβάρας? Όχι, δεν με νοιάζει, γιατί τα παιδιά δεν έχουν, δεν έχουν δώσει τέτοια δικαιώματα ποτέ. Να τους χαρακτηρίσω ότι είναι εναντίον της μιας ή της άλλης ομάδας. Δεν είναι δικαιώματα, δεν είναι κακό να είσαι μια ομάδα. Ωραία, τότε... Δεν είναι δικαίωμα να πούμε ότι ο Κωνσταβάρας... Ρε παιδί, να σου πω κάτι, εσένα σε νοιάζει τι ομάδα είναι αυτός που μιλάει ή τι λέει? Δημιουργεί κάποιος αντιολυμπιακό κλίμα επί τούτου? Χτες έγινε χαμός στο σταθμό. Τι? Πήρε κάποιος, ο Ολυμπιακός μίλησε, είπε κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα πει, δεν τα είπε σωστά, κάτι και το Μελισανίδη και του ορμήξανε. Εγώ ήμουν εδώ, δεν είπε ότι... Δεν είπε, κάτσε, δεν τα θυμάσαι καλά. Δεν είναι ότι πήρε κάποιος και είπε για το Μελισανίδη κάτι και του ορμήξαμε. Και εγώ του όρμηξα, διότι δεν μπορώ να συζητήσω ποινικά πράγματα εδώ πέρα στον αέρα και για φυλακές και για δικαστήρια, διότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι και σωστό να το συζητάμε στον αέρα το ίδιο πράγμα. Αυτό είπα, αυτό κάναμε, αν θυμάμαι καλά, Σταύρο, έτσι δεν είναι? Προχτές που βγήκε κάποιος κύριος που βγαίνει κάθε μέρα σε ραδιόφωνα και είπε ότι ο Ολυμπιακός κάτι κακό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν τον έκλεισε κανένα. Αν ήταν ο Βερβελές, θα τον είχε κλείσει. Τι λες, ρε φίλε, τώρα? Δηλαδή, θα τον είχε κλείσει ο Βερβελές. Συγγνώμη, ο Βερβελές, άμα έλεγε κάποιος ότι ο Ολυμπιακός κάνει κακό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τον έκλεινε? Γιατί απαγορεύεται κάποιος να έχει αυτή τη γνώμη? Δεν έχουν τη γνώμη και ότι ο Παναθηναϊκός κάνει κακό? Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Όλους τους οπαδούς των μικρών ομάδων που βγαίνουν και λένε ότι η πληγή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, έπρεπε να τους κλείναμε? Δεν το λένε αυτό οι οπαδοί όλων των μικρών ομάδων? Ότι η μεγάλη είναι η πληγή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έπρεπε να τους κλείναμε όλους αυτούς. Εσύ. Είπε μια κουβέντα. Ωραία, είπε μια κουβέντα. Γι' αυτό είναι γνώμη ο σταθμός να την πει. Τι έγινε δηλαδή? Ήταν κάτι κακό που είπε για τον Ολυμπιακό. Ότι ο Ολυμπιακός είναι κάτι. Όχι, μωρά, σου πω εγώ τι είναι, μωρό. Ο Μίτσος ήταν και είπε ότι έπρεπε να είναι Ολυμπιακό στη Δέλτα Εθνική τώρα, μωρά. Σιγά τώρα βρήκε εσύ τον εχθρό, τον προϊόνιο, τον Μίτσο. Θέλω να πιάσεις το πνεύμα μου. Το πιάνω το πνεύμα σου, αλλά δεν... σου λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Δεν έχεις δίκιο. Ναι, βρε μάτια, αλλά δεν έχεις δίκιο. Έχω δίκιο. Μιλάμε για σταθμό που όταν ξεκίνησε το λέγανε όλοι ότι ήταν το Μαρινάκι κιόλας. Και όχι ότι είχα κανένα πρόβλημα εγώ. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά και να ήταν. Έχει και Ολυμπιακός με 4 εκατομμύρια κόσμο να έχει τη δική του φωνή, ρε παιδί. Δεν έχει καμία ομάδα. Ρε φίλε, καταρχήν η φωνή του Ολυμπιακού είστε εσείς που βγαίνετε, οι Ολυμπιακοί, πρώτον και βασικότερον. Δεν υπάρχει πιο ιδανική φωνή για μια ομάδα από τους οπαδούς του. Δεν υπάρχει. Μην περιμένετε από τους δημοσιογράφους να είναι οι φωνές των ομάδων. Οι δημοσιογράφοι για να λένε την άποψή τους. Το ότι κάποιοι δημοσιογράφοι λένε και τι ομάδα είναι, δεν έχει σχέση. Μερικοί είναι πολύ έξυπνοι και το πάνε εκεί που θέλουν και δημιουργούν. Ωραία, να φέρουμε χαζούς δημοσιογράφους. Εγώ από τον Over FM λέω τη γνώμη μου σαν καθημερινός ακροατής. Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ την ακούω, αλλιώς δεν. Από Ολυμπιακές φωνές. Μάλιστα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά όχι ότι. Είναι προσωπική μου γνώμη.
Εντάξει, οκ. Okay. Τη σημειώνουμε, την κρατάμε, τη μεταφέρουμε. Εκτός από τους Ολυμπιακούς, αυτό που θέλω να σου πω και εσένα προσωπικά, ναι. Εκτός από τους Ολυμπιακούς, εσένα προσωπικά σε συμπαθώ πιο πολύ από όλους τους δημοσιογράφους ναι. των άλλων ομάδων. Μάλιστα. Αυτό είναι προσωπική μου. Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία εντάξει. στην όλη κουβέντα. Εντάξει, ναι. Δεν έχει σημασία, αλλά και εγώ λέω τη γνώμη μου σαν άνθρωπο. Εντάξει, τρόπο, καλά κάνεις και τη λες. Ότι ο κόσμος μ' αρέσει γιατί λέει. Εντάξει, χαίρομαι με αυτό. Πολλές φορές κάποια πράγματα εντάξει. που άλλοι δεν τα λένε. Εντάξει. Εντάξει, αλλά δεν είδα κανένα αυτό. Μ' έγινε, φίλε. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται διαφήμιση. 100 χρόνια δημοσιογράφου. Εντάξει, μου έγινε, εντάξει. Λοιπόν, έγινε. Κάτι τα λέμε. Ευχαριστώ. Έλα. Δεν τη τραβάμε, Σταύρο. Εσύ φταίει, Σταύρο, για όλα. Σταύρο! Συνήθως εντάξει. Μου άρεσε το όχι ως υπόκρουση στο τηλεφώνημα. Τι να πω, ρε, πλάκα να κάνει, μετά από τα χαρισμένα πλαθλήματα τώρα εδώ πήραν και το πακέτο για το Euro στην εθνική ομάδα. Το μεράρα θα βγάλουμε μέσα. Το Euro. Αυτό δεν το έχω ακούσει πάντως. Είναι καινούργια. Ωραίο είναι αυτό. Ναι. Βέβαια, αν έλεγε κάποιο τέλος πάντων, άστρα, δεν ανοίξουμε σύνδεση και το διάλειμμα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Τώρα πάρτε σε 3-4 λεπτά και μιλήστε. Το οποίο και τώρα θα μιλήσει ένα λεπτό και δεν είναι. Αμαρτία είναι. Άντε Σταύρο πήγε να κάνεις κανένα καφέ, ετοιμαζόμαστε, έρχεται και η κλήρωση για το conference σε λίγο, 2-10-67-25-7-30 είναι το τηλεφωνάκι, σε 5-6 λεπτάκια εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημισούλες. Συνεχίζουμε λοιπόν πάντα με αύρα Διονύση Βερβελές, μουσικές επιλογές. Ναι, το κομπιούτερ το είχε αφήσει ο Βερβελές, εδώ πέρα έχει αφήσει το στίγμα του. Ρε το Διονυσάρα, γεια σου Διονυσάρα, μας ακούς. Τι να κάνω. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30. Κοίταγα τώρα λίγο τα ζευγάρια του Σαμπελίνου. Ήταν πολύ βιαστικά και τις διασταυρώσεις μετά. Είπα και του Χρήστου μέσα του Πρεβεζάνου να μου το σιγουρέψει. Αν πάντως είδα καλά και δεν ζευγαρώνει Μπάγερ με τη Ρεάλ μέχρι τον τελικό, νομίζω ότι ένα καλό στοίχημα από τώρα είναι τελικός Bayern Real ή Real Bayern και κατάκτηση φυσικά το συζητάμε έτσι, καμπεώνες και λοιπά Real, να το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση, περιμένουμε τις κληρώσεις του conference. Βέβαια, όσο δίκιο έχουν οι φίλοι που λένε όλοι των ομάδων που λένε μπράβο στον ΠΑΟΚ, πρέπει να προσέχουν λίγο οι φίλοι ΠΑΟΚτζίδες να μην υποκύψουν εύκολα σε κάτι, πώς το πω, τσαρλατάνους ας πούμε της ΠΑΟΚοφροσύνης, οι οποίοι δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να λένε ότι μόνο ο ΠΑΟΚ είναι στην Ευρώπη και ο μοναδικός που χρόνια τέτοιο και Ευρώπα ΠΑΟΚ κλπ. Ψυχραιμία, πρώτη φορά το έκανε στη ζωή του και θέλει μια ψυχραιμία. Υπάρχουν ομάδες που έχουν πολύ πιο σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ομάδες όπως η ΑΕΚ που έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα πολλές φορές στο παρελθόν. Και υπάρχει και ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει φυσικά, που έχει πάει 4 φορές στους 8. Από εκεί που έχει πάει ο ΠΑΟΚ. Και μάλιστα στους 8 μιλάμε για Champions League και Europa, όχι τώρα Conference. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το λέω για να μειώσω σε τίποτε τη μεγάλη πραγματικά επιτυχία του ΠΑΟΚ, την οποία ακόμα και όλοι μας τη χαρήκαμε. Λέγε, τι θες κορίτσι μου. Περίμενα, γιατί ήρθε εδώ πέρα η. Δεν μου είπες αν είσαι ευρωνότητα. Ναι, η ερωτευμένη μου ήρθε εδώ πέρα. Πού πάω, εδώ. Ναι, περιμένετε, παιδιά, γιατί έχουμε. Λοιπόν, ναι, τα ζευγάρια μου φέρα εδώ η κοπέλα. Αλίμονο, η Ελενίτσα. City Ατλέτικο παίζει με Chelsea Real Madrid, οι νικητές. Και Benfica Liverpool παίζει με Villarreal Bayern. Α, έτσι είναι. Και η Liverpool έχει λόγο μεγάλο. Όντως, θα είναι αυτός ο ημιτελικός που θα προκύψει από το City Ατλέτικο και το Chelsea Real Madrid. Ωραία ημιτελική θα είναι. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ακροατή ή το Σταύρο ή και τους δύο. Ακροατή πρώτα και μετά το Σταύρο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρώτα στον ακροατή και μετά στο Σταύρο. Γεια σας. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ Κότσο είμαι από αυτούς που δεν είμαι παραπλανημένος που σε είχα τα παλιά τα χρόνια σε κατηγορούσα και τώρα λέω τι λάθος που έκανα, τόσο τι καλό παιδί που είναι ο Κότσος. Όχι, είσαι από αυτούς που λες και τώρα. Λέω όπως ήταν ο Κότσος πριν 15 χρόνια με τα... Έτσι είναι και τώρα. Με τα αιμετικά που έγραφε σε εφημερίες, ο ίδιος είναι και τώρα. Ποια αιμετικά, ρε φίλε. Τώρα τι αιμετικά διαβάζω με τα πρωτοσέλιδά σου. Πλάκα ήταν αυτά, δεν ήταν αιμετικά. Πλάκα έκανα.
πλάκα, πλάκα ήταν αυτά τώρα, πλάκα μου. Ωραία πλάκα, αφού γινόταν και χαμός κιόλας. Αλλά και τώρα τα ίδια, αλλά απλώς δεν σε αφήνει εκεί η ιδιοκτησία, γιατί θα σε διώξουν. Ποια ιδιοκτησία, ποιος δεν με αφήνει. Και ποιος... θα έχει για δουλειά μετά. Ο Χελάκης ο Κουγκαλίδης δεν με αφήνουνε. Δεν ξέρω ποιος. Τι αν λες, τέτοια πράγματα. Φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Άκουσε τώρα κάτι. Έχει μπερδέψει πράγματα και καταστάσει και έχει μπερδέψει και λάθος άνθρωπο με τον οποίο μιλά. Δεν υπολόγισε άλλες και άλλες. Εγώ εξουσία δεν υπολόγισε αυτή. Ναι, λοιπόν. Τα παιδιά λοιπόν τα σέβομαι και τα αγαπάω. Δεν πρόκειται ποτέ να μου πούνε κάτι να μην πω. Ωραία, λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Τι κάτι άλλο τώρα. Παρακολουθώ αυτό το αντιολυμπιακό μένο που είσαι και εσύ και ο δημοσιογράφο τη ΑΕΚ. Τι έχουμε. Με τον Ολυμπιακό τι, κάθε τι μέρα, έχουμε αντιολυμπιακό. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Κάλμα. Περίμενε, μην το κλείσει. Δεν τον έκλεισε, θα τον χαμήλωσε. Ναι, περίμενε μισό να τον ακούσει. Όχι, άστο πώ είναι, άστο. Και ας καταλάβουν όλοι τι ακούνε. Τι να σου πω, ρε φίλε τώρα. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να σε πείσω από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι αλλιώ από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορώ να σε πείσω. Δεύτερον, δεν έχει νόημα να σε πείσω. Δεν έχει νόημα να σε πείσω. Και τρίτον. Καλύτερα να πιστεύεις αυτά που πιστεύεις, μακάρι. Τι έχω αντιολυμπιακό μένος, κύριε. Δεν άκουσα χθες όλα αυτά τα οποία τα προκράτησε. Μας το κλείσε. Ωραίος. Δεν πειράζει. Ρε, δυνάμω το Σταύρο, ρε. Έλα, Σταύρο. Σταύρο. Έλα. Το μένος. Μάζεψε το μένος σου. Ναι. Δεν καταλαβαίνω ποιο. Δεν ξέρω ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Ξέρετε κάτι, τι γίνεται. Είναι ορισμένοι φίλοι που θέλουν να ακούσουν ακριβώς αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αν δεν ακούσουν αυτό, ο άλλος κατατάσσεται σε μια κατηγορία. Δεν αντέχει ούτε το διάλογο, ούτε την πλάκα, ούτε την αντίθετη άποψη, ούτε τη σοβαρή διαφωνία που μπορεί να έχει κάποιος με αυτόν. Τι να πω, δεν μπορώ. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορώ και να συνεχίσω κιόλας την κουβέντα. Οπότε πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαμηλό στο ραδιόφωνο. Μισό λεπτό. Τώρα καλύτερα. Σχεδόν, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργος από Παλάμη. Έλα. Λοιπόν, γεια. Τι κάνετε. Καλά εσύ. Καλά, ωραία. Τώρα σχετικά με αυτό που λέτε και τώρα. Ναι. Θες πήρε ο φίλος του Ολυμπιακού. Ναι. Και έλεγε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην ήταν και όλα σωστά. Ναι. Σωστά επεμβήκατε, πώς το λέει. Επεμβήκαμε. Του είπατε τέλος πάντων. Ότι πρέπει να λέει σωστά στοιχεία και τα ιστορικά στοιχεία να είναι αληθή και τέτοια. Εντάξει, να είναι αληθή και αυτό, γιατί και ο Σταύρος έκανε λάθος σε ένα ιστορικό στοιχείο και μετά το διόρθωσε. Δεν είμαστε και μηχανές. Γι' αυτό ήθελα να πω για το Σταύρο, γιατί για ποιο στοιχείο εννοείς εσύ. Εγώ νομίζω ότι αυτό που είπε για τις νίκες που είχε ο Ολυμπιακός. Όχι, για τις νίκες που είπε ο Ολυμπιακός Σταύρο την τριετία που. Για τις νίκες που είχε την τριετία που πήρε ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα 66 με 69 δεν πρέπει να ήταν αυτές τόσες που είπες. 66-69. Ναι, που είχες πει ότι είχατε 7 σερή νίκες. 96-69, είπα 97-99. 96-99, ναι, 97. Δεν πρέπει να ήταν 7 σερή νίκες, γιατί το κοινό τόσο τέλος. Τέλος πάντων, εντάξει. Άλλο θέλω να πω εγώ. Για λέγε, φίλε. Μετά άρχισε να λέω ο Σταύρος τα δικά του, κάτι πράγματα. Τα δικά του. Και αναφέρθηκε πάλι στην 20ετία. Και αυτό το κάνει και. Του κάνει συνέχεια οι έκδηδες. Δηλαδή, αναφέρουν τη συνέχεια στην 20ετία ότι βγήκανε καθέτες, βγήκανε τέτοια και δεν τιμωρήθηκε κανείς. Δηλαδή αυτό έχει πάει στη δικαιοσύνη και έχει βγει απόφαση. Για τις κασέτες. Για τις κασέτες έχει πάει ποτέ στη δικαιοσύνη. Δεν έχει πάει ποτέ. Όλα έχουν πάει. Για τις κασέτες. Βέβαια. Του 30 φιλού. Ποτέ. Ποιο Θωμαίδη. Κοίτα, α πούμε κάτι. Εσύ φίλε, ο Θωμαίδη δεν είναι δικαιοσύνη. Αλλά οι κασέτες εκείνες καταρχήν σταματήσαν και κομπές 30 φιλόπουλου. Δεν συνεχιστήκανε. Ναι, δεν συνεχίστηκε αυτό. Δεν συνεχίστηκε αυτό ποτέ. Ούτε πήγε σε κανιά δικαιοσύνη. Είχαν πάει οι εισαγγελείς στο Sky και κρύβανε το Θωμαίδη για να μην τον πιάσουν. Καταρχήν στην εποχή με τις κασέτες ο Θωμαίδης δεν ήταν στο Sky. Ήταν σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Σε τηλεόραση. Σε ένα TV τόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Εσύ λες για την υπόθεση. Ρε φίλε, εσύ λες για την εγκληματική οργάνωση. Τώρα επί Μαρνάκη ήταν αυτό ο Θωμαίδης στο Sky. Τότε δεν ήταν επί κόκκαλη στο Sky ο Θωμαίδης. Ωραία, τότε. Εσύ την εποχή που λες τότε. Ναι, όντως. Πήγε, ναι, πήγαν στο αρχείο και πήγαν σε εξδίκιο. Ωραία, την απόφαση ποιος την πήρε. Η δικαιοσύνη. Ωραία, τι γίναμε και πίσω και κρίνουμε και ξεκρίνουμε. Δηλαδή. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν είναι ιστορικό γεγονός. Και δεν κρίνονται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, δηλαδή. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν κρίνονται.
Ωραία, κρίνονται. Οπότε, πού είχαν κάνει παρατηρήσει στον άλλο δικαιοσύνη. Άκουσε να μην φωνάζει. Η απόφαση τη δικαιοσύνη κάθε δικαστηρίου κρίνεται από τον καθένα από εμά. Αν κρίνεται ναι, εντάξει, Σταύρο, σου λέει ότι με την ίδια λογική, γιατί να μην κρίνει κι άλλο την απόφαση του δικαστηρίου για το Μελισσανίδη που μας λέγανε προχτές. Εμείς δεν, δεν είπαμε αυτό όμως, φίλε. Δεν είπαμε αυτό. Μισό λεπτό, περίμενα σου πήρε. Η ιστορία του Μελισσανίδη, Κώστα, μην τα μπερδεύεις και τα κάνεις όλα ίσχυμα και με τρελαίνεις τώρα. Εντάξει, η ιστορία του Μελισσανίδη δεν αναφέρομαι στο αν έχει δικαστικές ιστορίες και πώς τις έλυσε αυτές. Αναφέρομαι σε όλο αυτό το οποίο είπε ότι ο Κόκαλης έβγαλε το Μελισσανίδη προκειμένου να πάει στον Μπάγκεβιτ. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι, δεν μπορούμε να το πούμε γιατί δεν έχει αποδειχθεί. Δεν άρα δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, άκουσα να πω κάτι. Αλλά με τη λογική τη δική σα, ότι είναι γνώμη του φιλάθλου που πήρε και το είπε. Από γνώμη με γνώμη υπάρχει διαφορά, φίλε. Εσεί αμφισβητείτε μια δικαστική απόφαση, γιατί να αμφισβητήσετε κάτι τέτοιο. Ποια δικαστική απόφαση αμφισβήτησα, κύριε, για μιλάτε για την υπόθεση. Ότι βγήκε από το αρχείο υπόθεση με τα τηλέφωνα. Αυτό αμφισβητείτε. Και αμφισβητείτε συνεχώ την 20ετία και δεν λέτε γιατί. Αναφέρεστε την 20ετία. Αναφέρεστε στην υπόθεση εγκληματική οργάνωση Τριανταφυλλούπουλου. Για να καταλάβω για ποιο συζητάμε τώρα από όλα. Ποιες κασέτες. Πρώτα απ' όλα, εσείς λέτε για 20ετία, λέτε συνέχεια. Όταν έρχεται η κουβέντα, λέτε για 20ετία. Άλλο εγώ σας λέω. Ελάτε στο προκείμενο. Αναφέρεστε στις υποθέσεις του Τριανταφυλλούπουλου ή στις υποθέσεις αυτές που δικάστηκαν πέρσι. Σε όλες. Σε ποια από όλα θέλετε να πούμε, γιατί ο Τριανταφυλλόπουλος δεν πήγαν ποτέ. Τριανταφυλλόπουλος δεν πήγαν ποτέ στη δικαιοσύνη, εσύ. Το Τριανταφυλλόπουλος κασέτερα. Και το Τριανταφυλλόπουλος το αρχείο έχει πει. Δεν πήγαν στη δικαιοσύνη ποτέ. Δεν πήγαν στη δικαιοσύνη και η δεύτερη. Ωραία, έκρινε η δικαιοσύνη ότι δεν έπρεπε να πάνε. Θυμίζω ότι υπήρξαν. Γιατί. Δεν έπρεπε να πάνε. Ναι. Γιατί πήγε στη δικαιοσύνη. Πήγε στη δικαιοσύνη η δηλώση του Σαββίδη ότι είναι από δικιά μα. Όχι, δεν πήγε. Έχει δίκιο. Πήγε ότι στη δικαιοσύνη που πανηγυρίζαν οι εφημερίδες της ΑΕΚ ότι κερδίσαμε την ΕΠΟ. Γιατί δεν θα σε ενοχλεί. Οι εφημερίδες της ΑΕΚ που πανηγύριζαν, δηλαδή πανηγύρισε ο Λούπος σε πρωτοσέλιδο της ώρας ότι πήραμε την ΕΠΟ. Ναι, δεν ξέρω τι παράγραφε. Εγώ τα πρωτοσέλιδα έβλεπα. Ναι, στα πρωτοσέλιδα της ώρας του Sport, λοιπόν. Δεν με διαφέρει τι παράγραφε. Η δικαιοσύνη δεν αναδεύει. Δεν μπορεί να είναι. Τα πρωτοσέλιδα της ΑΕΚ, δηλαδή πια τη ώρα στο Sport, τι είδε. Λοιπόν, επειδή όλα κρέμονται όπως είπατε, τα μόνα καθαρά από τα αθλήματα είναι του Ολυμπιακού και υπάρχει και απόδειξη για αυτό. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ναι, από το 25 μέχρι το 96 που είχαμε εξυγίανση, δεν άνοιξαν τηλέφωνα, δεν άνοιξαν λογαριασμοί, δεν έγινε καμιά έρευνα. Την 20ετία της δίδυνος έγινε έρευνα. Οπότε χαμένος είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί για εκείνη την 70 χρόνια δεν έγινε καμιά έρευνα. Και μάλιστα ο Μπαλτάκος βγήκε τώρα, λέει θα είμαι υποψήφιος για την ΕΠΟ, για να έχουμε λέει το καθαρό ποδόσφαιρο που είχαμε με τον Τριβάλα και με τον Βέρνε. Τι απέναντι σε ένα παιχνίδι, δεν θα γίνω τον Μπαλτάκος. Τέτοια αυτή. Να σου πω ρε φίλε, εσύ να σου πω κάτι, μην βλέπετε, πότε το είπε αυτό ο Μπαλτάκος που λες. Τώρα, σήμερα, ότι είπε ότι θέλω να έχουμε το ποδόσφαιρο που είχαμε με τον Τριβάλα και ΔΕΔΕ. Ναι, το είπε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι η εξηγίαση και τη Βασιλακόπουλου. Θα πάει και στον μπάσκετ, να γίνει. Το έχουμε και στον μπάσκετ ταυτόχρονα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για την περίοδο 96-99, ναι. Μια και 7 νίκες επί του Ολυμπιακού, μία ισοπαλία και μία ήττα. Να μην συζητήσω πώς ήρθε αυτή η ήττα, γιατί θα χαλάσουν πάλι τις καρδιές μας. Για να σπάσει αυτό το σερί, ήρθε ο Δημητρόπουλος στη Φιλαδέλφεια. Αν αυτό λέει κάτι. Ναι, δεν το ξέρω. Εντάξει, λέω απλώς μου. Όχι, το λέω εγώ και αυτό. Αν αμφισβητείτε και αυτό, όλα έχουν αμφισβητηθεί. Γιατί να αμφισβητείτε. Στελάρα, για στείλε μου μήνυμα τώρα. Έτσι είναι που μου τα λέει ο Σταύρος. Ξέρω, λέω σε ένα φίλο. Δεν το είναι, γιατί χτες μου είπε ότι. Και, μάλιστα, για να κοιτάξω κιόλας το μήνυμα, γιατί μου είπε και τα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, δεν πάει. Το 1996-97 υπάρχουν 4 νίκες άκρη του Ολυμπιακού σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Συγγνώμη, 3 νίκες στο πρωτάθλημα και μία ήττα. Μία νίκη στο πρωτάθλημα, 2 νίκες στο κύπελο και μία ήττα στο πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα. Με διαιτητή τον γνωστό πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης κτλ. Μετά την επόμενη σεζόν, 2 νίκες και τη μεθεπόμενη σεζόν, μία νίκη, μία ισοπαλία. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30.
Θα έχει δουλειά ο Σαμαθράκης άμα γυρίσει από τη Δευτέρα, του πούνε πάντα σε όλα όσα ακούγονταν όσο ήσουν άρρωστος. Τι τραβάμε. Πάμε, γεια σας. Εδώ είμαστε. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε. Πολλά πράγματα κάνουμε, πολλά πράγματα δεν κάνουμε. Άλλα θέλουμε να τα κάνουμε και δεν μπορούμε. Ναι, 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 ναι. Τώρα, τι γίνεται, ποιος θέει. Ποιος θέει. Για ποιο πράγμα, για τον πόλεμο. Ας τον πόλεμο, ο πόλεμος σε μερικές μέρες τελειώνει. Καλά, ναι, εξπεριμένετε. Εσύ είσαι έξυπνος άνθρωπος. Ναι, καλά, περίμενε, δεν θα τελειώσει. Με αυτά που βλέπω δεν θα τελειώσει. Ναι. Τέλος πάντων, για πες μου, για ποιος θέει. Μην πεις για τον μπάσκετ τώρα. Γελάει. Δεν τι τραβά, να σου πω και κάτι. Ναι. Εγώ δεν θα φαδιάσω. Ναι. Εσύ όμως, κύριε Κώστα μου, γιατί εγώ είμαι γκαμίλα και δεν ξεχνάω. Ναι, ελεύθερα, ούτε το καλό ούτε το κακό. Ναι. Περίμενε, μην μου βιάζεσαι, μην μου βιάζεσαι. Όχι. Θυμάσαι πάλι σε αυτό εδώ την εκπομπή να έχουμε την υγειά μας και όλος ο κόσμος. Ναι. Και υγεία στο γύρω πάνω. Καλοπροέρετα στον πάνω σκέτο, τέλος πάντων. Να ναι. μην ξέρει τον εκλεβάζουμε τον άνθρωπο. Ναι, πάνω απ' όλα είναι υγεία, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Που είχε πει όταν είχατε κερδίσει, ήρθαμε στο εξοχικό και κερδίσαμε. Το θυμάσαι? Το είπα, ναι. Α, μπράβο. Τώρα ήρθαμε στο εξοχικό και χάσαμε. Συντριβήκαμε. Καλά, να σου πω και κάτι. Αυτό το εξοχικό, άμα τα μετρήσει κάτω, πώς γίνεται να έχει λιγότερε νίκες και να το λες εξοχικό, πάλι είναι κάτι που εσείς το ξέρετε. Αλλά υπάρχουν εξοχικά που ναι. με το χρόνο μπάζουν. Θέλουν, θέλουν συντήρηση, θέλουν επισκευές, ναι, θέλουν ναι, τέτοια. Ναι. Τι να κάνω εγώ. Ξέρουμε και από αυτές τις εργασίες. Εντάξει, άμα θέλετε κάτι, εδώ είμαστε. Γι' αυτό λέμε. Εντάξει, αλλήμωνο. Τι θες να κάνω, ρε φίλε, εμένα βρήκες. Λέγε. Εκατό πόντους έφαγα. Τι να κάνω, κακομοίρης. Όχι κακομοίρης. Όχι κακομοίρης. Ναι. Αυτά όπως σου έχω ξαναπεί, γιατί ο χρόνος δεν είναι άπλετος. Ναι. Κοίταξε να δεις, είναι, έρχονται και παρέρχονται. Έτσι. Δανεικά και αγύριστα είναι. Ναι, α, μπράβο. Για να κάνουμε και το πίσω μπρος, δηλαδή, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει. Ναι, μόνο, εντάξει, να μιλήσουμε λίγο με κάποια πράγματα που έχουν λίγο. Εγώ σου λέω, βλέποντας το μάτς χτες και, ναι, και ναι. γλίτωσε ο Παναϊκός, θα μπορούσε να γράψει το κοντέρ πράγματα που να μην ξέρουμε που να κρυφτούμε. Ναι, κάτσε να στα πω, γιατί δεν έχω άπλετο χρόνο. Γρήγορα. Λέει, άντε. Λοιπόν, συγγνώμη. Σου ξαναλέω και πάλι. Ναι, όταν την τριετία είχε σαν παιχτή ομάδα στο μπάσκετ, δεν μπορούσε να σου πει κανείς τίποτα. Διασκευήτσους, διαμαντίδες, πανούλιδες, δεν είχες ανάγκη κανέναν και τίποτα. Έτσι. Ναι. Όμως, να σου θυμίσω ότι ένας Τίλντερς και ένας Κλέιζα δεν πήρανε πρωτάθλημα. Τώρα, αν εσύ θέλεις εντός εισαγωγικών να εθελοτυφλείς, είναι δικό σου το πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν πήραν αυτοί πρωτάθλημα. Ναι. Σου λέω για δύο παίκτες παγκοσμίου κλάσεως. Έτσι. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμε και να θυμόμαστε. Ωραία. Α, μπράβο, μ' έκανες να το θυμηθώ με βίαιο τρόπο, με 101 πόντους στο κεφάλι. Τι να κάνω εγώ. Θα μπορούσα να το κάνεις και πιο γλυκό, ας πούμε, όχι τόσο άγριο. Ναι, εντάξει, τώρα να θέλω να σε πειράξω να σου πω πάλι ο προηγούμενος πρόεδρος του μπάσκετ τι έχει διατελέσει στο Παναθηναϊκό, ξέρεις και ξέρω καλύτερα. Ο Βασιλακόπουλος. Ναι. Και τι, δεν το ξέρουμε τι έχει διατελέσει. Και παίχτης έχει διατελέσει. Όλα τα καλά έχει διατελέσει. Ναι, γιατί τι έγινε δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν έβγαινε ο Φασούλας στις εκλογές, δεν θα είχε διατελέσει. Κακό ήτανε. Δεν μου λες τώρα. Τι. Τώρα λέει, κοίταξε να δεις. Μη μου το παίζεις τώρα τόσο ότι και καλά μπρουτάλ, ότι εγώ δεν με. Τι θα λέγατε εσείς. Τι θα λέγα εγώ. Άνθρωπο... Εγώ μόνο να έλεγα τίποτε τρελός είσαι. Όχι, ποτέ. Τίποτα. Εντάξει. Όχι, ρε. Λόγω τιμής. Σοβαρά στο λέω τώρα. Εντάξει, τι, σιγά. Λοιπόν, ναι. Να προλάβω να πω και στον πάνω μια-δυο κουβέντες. Πες και στον πάνω, άντε. Πάρ' τον γι' αυτό. Ναι, ναι. Επειδή ακούω όλες αυτές τις μέρες. Και χθες συγκεκριμένα, προχθές πότε ήτανε. Χθες, μωρέ, χθες πήρε λίγο φωτιά. Ναι, ναι, λίγο φωτιά εκεί πέρα που γύρισες και είπες ότι δεν θέλω να συζητήσω μαζί σου και εκείνο και τ' άλλο. Σε ποιον? Να σου κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις. Με συγχωρείς πολύ. Α, στον πάνω λες. Στο Σταύρο λες. Στο Σταύρο λες, ναι. Ναι, ναι, εδώ κατά τον Σταύρο είναι και λέω συγγνώμη. Ναι, αλλά εντάξει, sorry. Δηλαδή, συγγνώμη, πόσες φορές έχει πάει στα άρθρα? Πόσες φορές έχει πάει? Για να εξηγιαστεί. Μια φορά, δύο φορές. Πόσες φορές έχει πάει? Επειδή λες ότι άλλοι έχουν ευεργετηθεί, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πόσες φορές έχει κάνει όλα τα αθλήματα ενστάσεις? Γιατί η ένσταση του Βάρνερ ακόμα χτυπιέται. Πόσες φορές όλα τα αθλήματα έχετε κάνει, ξέρετε? Τις έχετε μετρήσει? Σταύρο. Τι θες να πω τώρα.
Α, όχι, δεν ξέρω αν ακούς μπορεί, γιατί εσένα ρωτάει. Τον ακούω, να τα λέει. Τα ακούω, πες μου. Στο έκανα δύο ερωτήσεις. Δηλαδή, έχεις απάντηση για αυτά. Είπα εγώ ότι έχει ευεργετηθεί κανείς, έχει ακουστεί από μένα αυτή η άποψη χθες. Λίγο πάλι, γιατί είσαι από το τηλέφωνο. Έχω πει εγώ χθες, η κουβέντα χθες ήταν περί κάποιου που είχε ευεργετηθεί. Είπα εγώ κάτι τέτοιο, υπόθηκε από μένα χθες αυτό. Ευεργετήθηκε. Συγγνώμη, γύρισες και είπες εκτός σε ένα κύριο ότι δεν θέλω άλλο να σου μιλήσω, ότι γυρνάς και του λες σταματήστε την καραμέλα ότι έχει ευεργετηθεί και δεν έχει ευεργετηθεί. Δεν υπόθηκε αυτό, ήταν άλλη κουβέντα αυτή. Οι άνθρωποι που πέρανε χθες λέγανε ότι ο Ολυμπιακός έχει χαρίσει πρωταθλήματα στην ΑΕΚ. Αυτό μάλλον δεν έχετε καταλάβει προφανώς τι συζητούσαμε. Εντάξει, έχω καταλάβει, αλλά βάσει ελπίζω να το πάμε και εκεί για συντομία του χρόνου. Με συγχωρείς πολύ. Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν έχει ευεργετηθεί πουθενά και ποτέ. Ποτέ, δηλαδή τα 500 εκατομμύρια φύγανε ή δεν φύγανε. Και ακόμα ποια 500 εκατομμύρια, ποια είναι τα 500 εκατομμύρια. Και ξέρω εγώ όλο αυτό που ξαφνικά αντί να πάμε τέταρτη εθνική, πήγαμε τρίτη εθνική, που διαλύσαμε την τέταρτη εθνική, αλλά δεν υπάρχει εξυγίανση. Η ΑΕΚ τη διέλυσε την τέταρτη εθνική και την έκανε τρίτη εθνική. Τώρα δεν μου λες να σε ρωτήσω πάλι κάτι. Επειδή δεν μπορώ να σου πω και περισσότερα πραγματάκια, γιατί παίρνουμε ένα μεροκάματο επιπλέον για το γάλα των παιδιών μας, κοίτα, πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα ξέρεις και τα ξέρω, άσχετο δεν μπορώ να τα πούμε στον αέρα. Για εύλογους λόγους. Έτσι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω οτιδήποτε στον αέρα, το ξέρω και το πιστεύω. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λέτε. Αν μιλάτε για ιστορίες οι οποίες πάλι είναι σαν τις θεσμές, αυτές τις ανοησίες που μου λέγανε. Ότι έδωσε το τάδε για να πάρει την εξυγίανση, για να πάρει μετά ο Κόκαλης μέσα από τον άκτορα την περιφέρεια. Τι είναι αυτό. Δεν σε πάω εκεί. Δεν σε πάω εκεί. Σου είπα και πάλι. Σου έθεσα δύο ερωτήματα. Σου λέω πόσες φορές έχει πάει η ΑΕΚ σε καθεστώς εκαθάρισης. Μια φορά, δύο φορές. Εννοείται ότι την υπαγωγή στο άρθρο 44. Μα ξέρω εγώ, πες τα μου, αφού τα ξέρεις και για πόσο. Την υπαγωγή στο άρθρο 44 λοιπόν δεν έγινε νόμος για την ΑΕΚ, ήταν νόμος του ελληνικού κράτους, το ξέρετε αυτό. Στον οποίο υπάγονταν. Το άρθρο 44 υπήρχε το άρθρο 44 πριν πάει η ΑΕΚ, απλά καταργήθηκε λίγο μετά την ΑΕΚ καταργήθηκε. Αλλά υπήρχε πολύ πριν την ΑΕΚ για τις επιχειρήσεις. Τώρα κοίταξε να δεις, επειδή τώρα μιλάμε για αυτό λέμε. Όχι, σου λέω για το άρθρο 44, επειδή το θυμάμαι την ιστορία και μάλιστα θυμάμαι ότι ο Πέτρος Στάθης το είχε ανακαλύψει. Και το είχε πει τότε στην ΑΕΚ, αν ξέρω καλά την ιστορία Σταύρο, ότι αυτός το είχε ανακαλύψει τότε και το είχε πει ότι υπάρχει αυτός ο νόμος. Αλλά υπήρχε χρόνια αυτός ο νόμος με το άρθρο 44. Δεν έγινε φωτογραφικά για την ΑΕΚ. Δεν είπαμε ότι έγινε τέ και καλά για την ΑΕΚ, ότι τέ και καλά, έτσι. Αλλά όταν εγώ θα πω, ξέρεις κάτι για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, πρώτα απ' όλα να κοιτάξω την καμπούρα μου. Και έχω πει και άλλες φορές που έχω βγει εδώ σε αυτόν τον σταθμό ότι δεν υπάρχει και κάτω στον Ολυμπιακό ότι ξέρετε κάτι, είναι εκεί όλοι οι άγιοι και όλοι οι άλλοι από εδώ είναι οι κακοί. Έτσι. Ναι, προφανώς δεν μπορεί να πει. Δεν σου έχω απαντήσει. Ναι. Που μου λες οι ευρωπαϊκές πορείες και ευρωπαϊκές πορείες. Ποιες ευρωπαϊκές πορείες. Είδες τι είπες πρωτού κάποια ώρα. Τώρα είναι δύσκολο το Champions League και το Europa League. Και τότε εσύ πώς έκανες πορείες. Δύο πορείες έκανε. Όχι, μισή έκανα. Μισή έκανα. Τέλος πάντων, μην πιάσει αυτή την κουβέντα τώρα. Ας να τελειώσουμε το αύριο. Μία-μία τη κουβέντα. Αυτό λοιπόν. Αυτό δεν θα το πιάσουμε. Να μην θα τελειώσουμε αύριο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε τόσα ο καθένας, αλλά δεν θα τελειώσουμε και ποτέ. Ναι. Λοιπόν, πώς ευεργετήθηκε για να καταλήξουμε στο ότι χρησιμοποίησε ένα νόμο που υπήρχε του κράτους για ανώνυμες εταιρείες και το ότι υποβιβάστηκε την τρίτη εθνική, αυτό είναι η ευεργέτηση της ΑΕΚ. Αν εσείς θεωρείτε ευεργετημένη την ΑΕΚ επειδή έπεσε δύο κατηγορίες. Ναι, για να καταλάβω το και εμένα. Το κάνετε και εσείς αυτό. Γιατί δεν το είδα να το κάνει ο Ολυμπιακός, πάνε και χρέη αντίστοιχα. Με συγχωρείς πολύ για να το κάνω σε απλά πενινταράκια. Δηλαδή, η ΑΕΚ θα μου πεις ότι όταν έπεσε κατηγορίες, έπεσε για λόγους επειδή, για αγωνιστικούς λόγους. Εσείς θυμάστε κάτι άλλο. Σου απάντησα λίγο πιο πριν. Αν εσύ τώρα έχεις να σου πω και κάτι. Δεχτεί η άποψή σου. Ο καθένας όταν λέει την άποψή του, εγώ θα την ασπαστώ. Επειδή προφανώς δεν θυμόσαστε ποια ήταν η ΑΕΚ του 2012-2013, προφανώς κολλησμονείται αυτό, ότι έπαιζε ο Κουρέλας, ο Αρκούδας, ότι έπαιζαν παιδάκια τα οποία δεν μπορούσαν να σταθούν στο βάρος αυτής της φανέλας. Έγιναν πάρα πολλά λάθη. Η ΑΕΚ τι άλλο θέλετε δηλαδή να γίνει. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω κι εγώ. Ναι. Έτσι, δηλαδή, τον Παναθηναϊκό δεν τον αφήσαμε δύο φορές να πέσει και με την κατακόκκινη ΕΠΟ και τώρα δηλαδή, που ψηφίζαν όλες οι ομάδες και δεν μπορούσαν δηλαδή τότε να σώσουν την ΑΕΚ. Έτσι.
Γιατί δεν τη σώσατε λοιπόν τότε? Να έχουμε ακόμα μια χάρη. Παιδιά, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Χίλια συγγνώμη, επειδή η χρόνη είναι αυστηρή. Έτσι. Άντε. Λοιπόν, επιστροφή. Πολλά μηνύματα, παιδιά. Πολλά. Τώρα σταχυολογώ ορισμένα. Λοιπόν, να είσαι καλά καταρχήν, Γιάννη, για τα λόγια σου. Το Γιάννη τον Ολυμπιακό, λέω. Τώρα για το Σταύρο. Ρε φίλε, εσύ τώρα που μου λες και μας λες και τους δυο ότι κολομπαρεύουμε, λέει, όπως μας βολεύει. Το άθρο 44, λέει, πονηρούλη, δεν σας βολεύει. Δεν το, και δεν το λέτε. Αφορούσε εταιρείες που ήταν παραγωγικές και υπήρχε γιατί υποτίθεται ότι θα προστάτευε θέσεις εργασίας του Κοσμάκη. Κρατώντας την εκάστοτε εταιρεία σε λειτουργία. Προσαρμογή και μάλιστα πολυακόμψε για να αφαισωθεί το σήμα για να γλιτώσει η ΠΑΕ. ΑΕΚ. Ρε φίλε, αυτό είπαμε πριν. Ότι το άρθρο 44 δεν ήταν εικονικός νόμος που δημιουργήθηκε για την ΑΕΚ. Ήταν νόμος που ίσχυε για τις ανώνυμες εταιρείες. Το ότι η ΑΕΚ βρήκε ένα νομικό πάτημα, μια πόρτα νομική και χρησιμοποίησε αυτό το άρθρο και για την ΠΑΕ ΑΕΚ, αυτό έγινε. Νομικό ήτανε. Αλλά το άρθρο υπήρχε. Τι κολομπαρεύουμε λοιπόν, τι είπαμε. Σε αυτό που μας είπε ο φίλος πριν ότι το άρθρο 44 έγινε για την ΑΕΚ, του είπα εγώ και νομίζω συμφώνησε και ο Σταύρος, το άρθρο 44 υπήρχε χρόνια. Και αφορούσε τις ανώνυμες εταιρείες. Έκαμε το έλεος πια. Οχου, Σταύρο. Έλα. Να σου πω μόνο τι μου στέλνει ο φίλος εκεί, γιατί εχθές λέει, είπες ότι είχε 9 συνεχόμενες νίκες. Αυτό διαφώνησε αυτός, δεν ήταν έτσι. Πάλι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Και έβαλε και το κύπελο μέσα, λέει. Σήμερα τέλος πάντων. Εντάξει, ενώ αυτός μιλάει για το πρωτάθλημα μόνο. Ωραία. Ο Στέλιος. Τα πάμε, Στέλιο. Λοιπόν. Τώρα, παιδιά, μην μου στέλνετε τώρα μηνύματα όλη τη ισχύα. Όποιος θέλει να βγει, θα συζητήσει τώρα. Σταύρο, για την αποκατάσταση της αλήθειας, η ΑΕΚ οργανικά έπεσε, αγωνιστικά έπεσε στη Β' Εθνική και ήταν επιλογή του οργανισμού ΑΕΚ να πέσει στη Δέλτα Εθνική, η οποία εκ των υστέρων εκείνη η Γ' Εθνική για να παραγραφούν όλα τα χρέη και να επανέλθει εντός εισαγωγικών καθαρή στην Α' Εθνική. Μάλιστα. Εντάξει. Ισχύει αυτό. Ναι, ισχύει, το ξέρω ότι ισχύει. Απλώς το διαβάζω για να μην πει κάποιος φίλος ότι έχουμε και αυτό τώρα, δεν τα διαβάζετε. Πάμε. Έλα, φίλε, γεια. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ωραία. Ζήσεις από Αθήνα, από εδώ σου Παζιάννενα. Έλα ρε Ζήση, δώσ' μας λίγο. Αλλάξε μας το κλίμα λίγο. Εννοείται και ξεκινάω λέγοντας ότι θα κάνω χιούμορ γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι είναι το χιούμορ. Όχι, είναι άστο. Με έκανε ένας φίλος του Ολυμπιακού πριν, ο οποίος είχε πολλά παράπονα. Πήρα και εγώ λοιπόν να κάνω παράπονα, κύριοι, που ακούμε όλη την ώρα παραγωγούς των ομάδων του ΠΟΚ και δεν έχετε ένα παραγωγό παδό του Παζιάννενα να μιλάει για τον Παζιάννενα, έτσι. Παιδιά, δηλαδή τι να πούμε εμείς που όχι απλά δεν συμπαθούμε και τους 3-4 μεγάλους και ακούμε όλη τη μέρα αθηναϊκά ραδιόφωνα, οπότε και μάλιστα τώρα μπορούμε να ακούμε μέσω ίντερνετ τα τελευταία χρόνια για νιώτικα ραδιόφωνα. Ναι. Για σκεφτείτε τόσα χρόνια. Να βάζεις το δημοτικό ραδιόφωνο Ιαννίνου που είναι αδερφός μου, εκεί να ακούς. Και αυτό βάζω και το σούπερ. Βάζω διάφορους σταθμούς από πάνω. Εντάξει, ωραία, βλέ. Έτσι. Οι οποίοι και αυτοί κάνουν το λάθος που τέλος πάντων βάζουν αθηναϊκούς ή σαλονικιώτικους σταθμούς και. Α, να μεταδίδουν. Να μεταδίδουν. Άλλη κουβέντα. Άλλη κουβέντα. Εντάξει, αυτό ρε γίνεται. Γιατί πήρα να κάνω παράπονα που δεν υπάρχει ένα δημοσιογράφος οπαδός του Παζιάννενα. Τέλος πάντων, πάντως παρόλα αυτά. Είμαι εγώ συμπαθών. Είμαι εγώ συμπαθών λόγω εντοπιότητας. Δεν έχει συμπαθών. Δεν είσαι παθαϊκό τέλος. Τι πάει να πει συμπαθών. Συμπαθείς και μια ομάδα του εξωτερικού. Δεν έχει. Σωστό. Ή είσαι Παζιάννενα, κύριε, ή δεν είσαι. Σωστός. Δεν έχει. Σωστός. Ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Σωστό, γιατί συμπαθώ με την ίδια λογική και τον Πας Πρέβεζα και την Αναγέννη Σάρτας. Ναι, σωστό. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εγώ προσωπικά θεσπρωτικό, Πας Πρέβεζα και τα λοιπά του συμπαθώ, έτσι όντως. Ναι. Και την Αναγέννη Σάρτας. Θα προτιμούσα στη θέση του Καραϊσκάκη. Τον Καραϊσκάκη δεν τον συμπαθώ. Ναι. Έτσι. Θα προτιμούσα, την Αναγέννηση θα προτιμούσες. Ναι, ναι. Έχω βρεθεί πριν χρόνια. Είσαι μικρός φίλες, δεν έχεις ζήσει μάτς παλιά Αναγέννηση Σάρτας Παζιάννα. Έζησα που σπάγανε αυτοκίνητα πριν κάποια χρόνια που ο Παζιάννα είχε παίξει για μέσα στην εκεί με τη. Τρέχαμε στα νοσοκομεία, αράματα, ιστορίες. Και το γήπεδο της Αναγέννησης παλιά Σάρτας είχε ένα πολύ πολύ στενό δρομάκι που μόνο από εκείνο παίρνει στο γήπεδο. Για να πας προς το γλυκόριζο κάτω. Εγώ έχω ζήσει πάντως μάτς Αναγέννηση Παζιάννα με φοβερά επεισόδια, θέμα στα δελτία ειδήσεων. Στα ξερά. Επεισόδια να γίνεται χαμός. Ναι. Πριν κάμποσα χρόνια. Ναι, κάμποσα δεν πούνε άλλοι παλιά. Ήταν γεγονός για όλη την Ήπειρο. Ναι. Και με ομαδάρες τότε Γιάννα Αναγέννηση Άρτας και Παζιάννα. Κρίμα για την Άρτα. Κρίμα όντως. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, άρα πέρα από τα παράπονα, ένα δεύτερο πράγμα που με έκανε να καλέσω είναι που άκουσα που. Κάποιος φίλος που έλεγε γιατί πήρε το Ρώτα και τα λοιπά, δεν πήρε το Σάλιακα. Ναι. Παιδιά, ο Σάλιακας
έπρεπε να παίζει στην Εθνική Ελλάδος. Ή πραγματικά απορώ, γιατί πάρα πολλοί και δημοσιογράφοι έχουν εκφραστεί, απορρίσει για ποιο λόγο δεν παίζει ο Σάλιακας, ο οποίος είναι ένα από τα καλύτερα μπακ του πρωταθλήματος, από τους ελάχιστους αμυντικούς, ο οποίος δίνει απίστευτες πάσες, προχωράει μπροστά το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Ίσως από τους καλύτερους παίκτες φέτος, μαζί με τον Περέα και τον Λοντίγκιν της ομάδας μας, έτσι. Σωστό. Πραγματικά είναι απορίας άξιο, το οποίο για ποιο λόγο δεν παίζει. Δηλαδή, επειδή παίζει τον Παζιάννενα. Ακούμε συνέχεια. Εγώ να σου πω κάτι, εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν πάρει μεταγραφή ο Σάλιακας στο καλοκαίρι και πάει σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, την επόμενη μέρα θα κληθεί. Άλλο σου λέω, αν πάει την επόμενη μέρα θα κληθεί εθνική. Εξωτερικό θα πάει το παιδί, εξωτερικό θέλει να πάει, μακάρι να πάει το παιδί. Μακάρι το παιδί να πάει, αλλήμον. Να μην, αν πάει, καταστράφει. Γιατί από τον Ολυμπιακό δεν βγήκε, ο Σάλιακας. Ναι, σωστό κι αυτό. Θα έδινε ποτέ ο Ολυμπιακός ευκαιρία στο Σάλιακα να προχωρήσει και να φτάσει εκεί που έχει φτάσει? Παιδιά, ο Πας Γιάννενα, πρέπει να το καταλάβουν γενικώ οι Έλληνες παίκτες. Ο Πας Γιάννενα είναι το ιδανικό σωματείο, αν θέλουν να παίξουν και μετά να πάνε στο εξωτερικό. Το ιδανικό σωματείο. Γιατί η υγεία, το έχουμε ξαναπεί, η υγεία που έχει ο Πας Γιάννενα στα αποδυτήριά του, δεν την έχει, και την ηρεμία και την ησυχία, δεν την έχει καμία άλλη ομάδα. Και ειδικότερα τώρα με τον κύριο Μεταξά, ο οποίος είναι. Τι να πω, παιδιά, δεν έχουμε ξεχάσει για νίκη. Ναι, εξαιρετικό. Δηλαδή, δώσε του δεκαετές κλεισό συμβόλαιο, δώσε τα κλειδιά της πόλης. Αφού θέλω να τον βραβεύσουν, τον καλέσανε οι παλέμαχοι. Ναι. Όχι, αν την πείτε οι παλέμαχοι πριν από λίγο καιρό. Και θέλω να καλέσουν το Μεταξά και λέει, και του είπα να τον βραβεύσουν. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, λέει, δεν θα δεχτώ βράβευση. Δεν έχω να βραβευτώ για κάτι. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Όταν θα καταφέρει ο Παζιάννη να φτάσει ακόμα ψηλότερα εκεί πέρα που τον θέλω εγώ, τότε είναι να με βραβεύσετε. Τώρα λέει δεν έχετε να με βραβεύσετε. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Πραγματικά καταπληκτικό. Άρα, επίση, αξιοπρεπέστατο ο Παζιάννη στην Τούμπα. Δηλαδή. Για μένα, εγώ τον περίμενα λίγο καλύτερο, αλλά έχει απουσίες από ό,τι είδα. Εσύ. Εδώ δεν λείπει και ο Μεταξά. Ναι. Ήταν άρρωστο, ναι. Είναι αποδεκατισμένη εντελώ. Ήταν άρρωστο. Πραγματικά αποδεκατισμένη. Τέλος πάντων, το ήθελα πολύ αυτό το χι τουλάχιστον στην Τούμπα, το ήθελα πάρα πολύ, ναι, για την ψυχολογία. Πιστεύω ότι πραγματικά δεν θα πάμε καλά με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι θα νικήσουμε. Δηλαδή, εντάξει, γιατί θέλω να μου πας για να δεν πίστευα. Άντε μέχρι χι, έτσι. Και ναι, πραγματικά μετά τη διακοπή που επιστρέφει ο Ασασίνο, επιστρέφει ο Πέδρο Κόντε. Επιστρέφει ο Κόντε. Επιστρέφει ο Κόντε μετά στο τέλος, ναι, του μήνα. Έτσι. Εντάξει, δεν θα είναι έτοιμος εσύ απόλυτα. Έχει κανέναν επιθετικό. Πόσο καιρό έχει? Από την πρώτη αγωνιστική, δεύτερη. Δεύτερη αγωνιστική, ναι, αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό ήταν. Επιστρέφει ο Κόντε. Πραγματικά, σε σχέση με τώρα που παίζουμε χωρίς επιθετικό. Ο Περέα δεν παίζει, ρε. Ο Περέα δεν είναι καθαρός επιθετικός. Δεν είναι αυτό που λέμε ο γκολτζής. Ο Περέα, εντωμεταξύ, κάνει καταπληκτική το παιδί. Να είναι καλά ο Περέα, γιατί και αυτός έχει αγαπήσει και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από την πόλη. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα, θα είναι αξιοπρεπέστατη. Και κάτι προτελευταίο, πολύ γρήγορα, γιατί ήθελα να πω πολλά πράγματα. Κάτι προτελευταίο για πάρα πολλούς δημοσιογράφους που διάβαζα τώρα τα άρθρα μετά την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, και συγχαρητήρια. Προσωπικά δεν είμαι ο άνθρωπος που υποστηρίζω φανατικά τις ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό, αλλά ούτε και το άλλο. Ναι. Θέλω να προχωρήσει, μήπως πάρουμε καμία θέση παραπάνω και δύο Παζιάννενα Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος. Έτσι, δεν καίγομαι από εκεί και πέρα. Συγχαρητήρια, μπράβο τους. Καλά να είναι. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, διαβάζω κάποια άρθρα τα οποία λένε: α, κρίμα να είχαμε την πέμπτη θέση, θα ήταν σίγουρος ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Παιδιά, γιατί ξεγράφεται εξ αρχής ότι υπάρχουν έξι ομάδες στα play-off και οι διαφορές δεν είναι τεράστιες? Εγώ σου λέω ότι αν δεν έχανε ο Πας Γιάννενα στην Τούμπα, θα βάζει σοβαρή υποψηφιότητα. Ακριβώς. Και γενικά, εγώ πιστεύω ότι θα είναι αξιοπρεπέστατο. Και θα κάνει και δύο σου Πας Γιάννενα. Έτσι. Η ομάδα με το χαμηλότερο μπάτζετ. Άρα θεωρώ ότι του χρόνου με τον κύριο Μεταξά θα πάμε ακόμα καλύτερα. Και το θέμα είναι αυτό, να μην θεωρούμε ότι υπάρχουν μόνο πέντε ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σωστό. Γιατί έτσι δεν υπάρχει υγεία. Μόνο, δηλαδή τώρα άκουγα, ας πούμε, η Μπράγκα, η Πορτογαλική.
ας πούμε, που έχει φτάσει. Που υποθέτω όλοι ξέρουν συγκεκριμένες ομάδες. Η Άιντραχτ στη Γερμανία. Έτσι, όταν ένα πρωτάθλημα έχει δυνατούς συλλόγους συνολικά, είναι καλύτερο το πρωτάθλημα, το προϊόν που λένε, προϊόν που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, το προϊόν. Ναι. Πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατό. Έγινε φιλάκι. Ένα τελευταίο. Έλα, γρήγορα. Ναι. Είπε ο Αβγενάκης, ο κύριος Αβγενάκης, ότι θα βρίσκεται στον ποδηλατικό γύρο Ιωαννίνων. Τον περιμένουμε. Μάλιστα. Μόνο αυτό. Ωραία. Τον περιμένουμε. Γιατί ούτε οι φανατικότεροι οφιτζίδες δεν πανηγυρίσαν έτσι όπως πανηγύρισε ο Αβγενάκης λανθασμένα πριν ακόμα βγει η απόφαση για τον Παζιάννα. Και μίλησα με οφιτζίδες, γιατί έχω και φίλους οφιτζίδες, όποια και αν η κόντρα μας με τον Όφη. Εντάξει. Okay. Και μίλησα μαζί τους, κανένας δεν το έκανε. Παρά μόνο ο Αβγενάκης που είναι τελικά μεγαλύτερο χούλιγκαν από τους υπόλοιπους. Έλα, το περιμένουμε στα Γιάννενα. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια. Γεια σου. Τώρα το περιμένουμε στα Γιάννενα. Ελπίζουμε, λες, να μην παραπέμπει σε πρόκληση ή οτιδήποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, φαντάζομαι. Μετά το σκέφτηκα και εγώ ότι τον περιμένουμε στα Γιάννενα, δεν ακούστηκε και τόσο καλά. Τέλος πάντων. Φαντάζομαι το έχουμε λυμμένο μεταξύ μας σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30. Πάντως εγώ σοβαρά στο λέω, Σταυράνο, πας για να δεν έχανε στο ΜΠΑΟΚ, που για μένα δεν ήταν καλός, θα μπορούσε να είναι καλύτερος, θα βάζει υποψηφιότητα όπως είναι η βαθμολογία για μια σειρά έτσι, βαθμό δυσκολίας για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Άρη σε αναμετρήσεις του. Ο Άρης έχει πολύ βολικό πρόγραμμα, γιατί το κοίταγα τώρα. Ο Άρης παίζει με τον Παναθηναϊκό. Αν κερδίσει, το επόμενο παιχνίδι είναι πάλι μέσα στο Βικελίδης με τον Μπάς Γιάννενα. Ο Άρης γενικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τον βλέπεις ότι έχει πάρει πολύ τα πάνω του με, το, ναι, με τον Μπούργος και φαίνεται πως είναι στην καλύτερη κατάσταση. Στην καλύτερη, ναι, αυτό σου λέω. Ο Άρης, αν πάει στα δύο παιχνίδια και πάρει 6 βαθμούς με δεδομένα τα μάτς που έχει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, όντως μπορεί να κερδίσει πολύτιμο έδαφος μέχρι να αποκτήσει και προβάδισμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να συνδεθεί ο φίλος ο επόμενος. Πάμε. Γεια σας. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Εσείς. Ναι, γεια σου Κώστα, Σωτήρης από Νέα Ιωνία. Έλα, Στρέκη. Να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που είπες. Εντάξει, τι να με ευχαριστείς. Δεν είναι ευχαριστήσει εμένα, ρε, γιατί εγώ απλώς μετέφερα το γεγονός. Τώρα ότι δεν το μεταφέραν πολύ το γεγονός και περιμένουν πότε θα έχουμε κανένα νεκρό να μιλήσουν για τους συνδέσμους, δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι τη βοηθάνε τη βία. Αντί να προβάλλουν τα καλά που κάνουν οι συνδέσμοι, περιμένουν πότε θα έχουμε κανένα νεκρό να μιλήσουν για τους συνδέσμους. Ναι, ακριβώς αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι τώρα που έγινε κάτι πολύ καλό, δεν το είπαν ελάχιστοι. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, συγχαρητήρια και στο Σταύρο και στον Παπαδί της ομάδας του, έχει παιχτεί πολύ στα μέσα της ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή, πάρα πολύ. Και μάλιστα μου αρέσει, δεν μου αρέσει ότι κάποιοι τονίζουν ότι ήταν μόνο ο Παπαδί της ΑΕΚ, μου αρέσουν και πολλά μέσα της ΑΕΚ που λέει ο Παπαδί της ΑΕΚ και ο Παπαδί της Νέας Ιωνίας. Γιατί ήμασταν και εμείς. Και ένα άλλο πράγμα που δείχνει εκεί την υγεία, αυτό που σου γράψα εσένα προσωπικά. Είναι ότι μέσα στο παντό τη Ιωνία, όπω ξέρει, δεν είναι όλοι ΑΕΚ. Πρέπει και παιδιά που είναι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί. Ναι, μωρέ, κατανοητό. Ο πραγματικό αντιφασισμό είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ που κρεμάσανε αυτά τα αντιφασιστικά πανό και είπαν αυτά τα αντιφασιστικά συνθήματα, να μπορούν να συζητήσουν με έναν οπαδό του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Έλλη μόνο, ρε. Δηλαδή, βασικά αυτό που λέμε τώρα είναι το αυτονόητο και αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά δεν γίνεται πάντα. Δηλαδή, αυτό που σου έγραψα εσένα, δηλαδή να δηλώνει ο άλλο ότι είναι αντιφασίστα και να πανηγυρίζει που κόθανε ο Άλκη. Να δηλώνει ο άλλος ότι είναι αντιφασίστας και να λέει τους πρόσφυγες Τούρκους. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Να δηλώνει ο άλλος αντιφασίστας και να κλέβει το παιδάκι. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι σε ό,τι δηλώσεις πια. Πρέπει να το αποδεικνύεις. Δεν είναι ότι απλώς δηλώνεις κάτι και ξεμπέρδεψες. Τέλος πάντων. Ναι, είναι η πράξη. Εγώ θέλω για άλλη μια φορά να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της Original. Θα πω τώρα για ένα δημοσιογράφο, εντάξει, δεν είναι στο σταθμό. Τον Νίκο τον Αγγελίδη, ο οποίος έκανε πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το θέμα. Ήταν αυτός που ενημέρωσε και εμάς και την Original για το φιλικό, γιατί ο δήμαρχός μας δεν ήθελε να πάει κόσμο στο φιλικό και να τους πάρει τη δόξα και τις φωτογραφίες από αυτές που θα βγάζει με τον παπά και με τους παίκτες. Δεν ήθελε να υπάρχουν οπαδοί και να πάει κάπου αλλού. Ήθελε να γίνει σαν να είναι μια γιορτούλα θρησκευτική, ας πούμε, ή ιστορική. Όχι να περάσει το νόημα. Συγχαρητήρια για τα συνθήματα, γιατί είχαν σαφές αναφορές ότι έγινε στον μπλόκο της Καλογρέζας. Ποιοι ήταν αυτοί που εκτελέσανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, αυτοί που σήμερα το παίζουν πατριώτες και είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Όλα αυτά θέλω να πω. Ήταν προκαταβλητικό και κάτι τελευταίο για τα παιδιά της Original. Ότι ξέρουν ότι εγώ είμαι Λιβόρνο και μου είπαν θα μου φέρουν
διακριτικά τη Λιβόρνο. Είπα να τα πληρώσω και μου λένε όχι. Θα τα κάνουμε δώρο. Λιβόρνο, να πα στο Διόγορα, σου στείλει. Ναι. Που κλέβουν του οπαδού του. Δηλαδή, γιατί εγώ το έχω ξαναδεί αυτό στην ΑΕΚ. Ότι, και σου λέω και εγώ που δεν είμαι και καλά πιτσίρικη. Το πιτσίρικα δεν βοηθάνε οι οργανωμένοι. Παιδιά που δουλεύανε, που μιλάγαμε μετά. Ο ένα βλατζή, ο άλλο δουλεύει στην πυροσβεστική, ο άλλο δουλεύει σε Δήμο. Και κοιτάγανε να προσφέρουν και όχι να πάνε. Υπάρχουν και άλλοι οπαδοί που είναι έτσι, θα έλεγα η Πενταγή, η Αυτόνομη Θύρα 10. Εντάξει, ναι, υπάρχουν οπαδοί, δεν είναι όλοι το προφανώ. Ναι, γι' αυτό λέω και εγώ ότι είναι ευκαιρία και για τα μέσα ενημέρωση κάτι θετικό που έγινε να το προβάλλανε. Αλλά δεν το προβάλλουν. Τι άπο. Ναι, 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 σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, ρε φιλέ. Έγινε, Στράκη. Να σε καλά, ρε. Και ευχαριστούμε να σου δείξει. Έχουμε άλλον φίλο, περιμένει. Έχουμε κανένα δυο ακόμα, προλαβαίνουμε να βγάλουμε παιδιά. Κάντε γρήγορα όμω, γιατί πλησιάζει το τέλο τη. Εκπομπή τη Παρασκευή, το οποίο πάμε. Έλα. Γεια σα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, οπότε κλείνω το ραδιόφωνο. Κλείνω το μπράβο, ναι, έτσι. Έτσι, έτσι. Ναι, έτσι. Ναι, 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 ωραία. Κύριε Κότσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καζατζόγλου. Έχω να κάνω δύο ερωτήσει στον κύριο Καζατζόγλου, αν θέλετε ή αν μπορείτε, και μία στον κύριο Κότσο. Καλησπέρα. Ξεκινήστε από το Σταύρο. Κύριε Καζατζόγλου, καλησπέρα. Αφορμή που παίρνω είναι που αναφερθήκατε και αφήσετε κάποιο υπονοούμενο και άλλη φορά το έχετε κάνει για το Σάλιακα. Θεωρείτε ότι με το αυτογκόλ που έβαλε με τον Ολυμπιακό ήταν στημένο ή ότι έκανε λάθος? Είπα εγώ κάτι για στημένο. Ρωτάω να. Εγώ σας είπα ότι όταν έρχονται. Κοιτάξτε, εδώ είναι μια λογική του παραλόγου. Ξεκινάει μια ιστορία ότι οι επιλογές και αυτού του ποδοσφαιριακού προπονητή έγιναν για χάρη τη ΣΑΕΚ. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα, για να μην χρειάζεται την κουβέντα από αυτό. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Και εγώ λοιπόν βλέπω το Σάλιακα, εγώ διαφωνώ με αυτό που ο φίλος πριν το κακακού και τον βλέπω το παιδί προσπαθεί, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σπουδαίο για να παίξει σε εθνική ομάδα. Αυτό. Όχι, όχι, δεν επιτρέπεται να έχω άποψη. Είπα για αυτό που είπατε ότι λέτε για το Σάλιακα. Δεν έχω εντυπωσιακό αυτό με τον Ολυμπιακό. Αυτό είπατε. Τον έχει δει προφανώς ο φίλος του Ολυμπιακού, τον έχει δει στα μάτια του Ολυμπιακού με τον Παζιάννα. Ήταν καλό ο Σάλιακα αυτά τα μάτια. Όχι, βέβαια, ήταν καλό. Άρα λοιπόν. Και λέω, ποιο τον είδε και κάνει καλό. Με αυτό που είχατε ξαναπεί και το ξαναείπατε σήμερα, ότι αφήσετε υπονοούμενο, ας πούμε, για το αυτοκόλ που έβαλε. Γιατί να μην είστε υπονοούμενο, όπως σας λέω καθαρά, καθαρά τι είναι η άποψή μου. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τρομερό. Αυτό. Οκ, α φύγουμε από εκεί. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τρομερό. Ούτε θεωρώ ότι είναι κάτι τρομερό. Θεωρώ ότι δεν τον υπονοούσα, το παρακάμπτω. Να ρωτήσω κάτι. Το άρθρο 44 δεν προϋπήρχε τη γαμματική. Το 44 είναι το 2005. Ναι, είναι το 2013. Για πόσα. Γιατί χρηματικό ποσό μιλάμε ότι έπεσε στη γαμματική, θυμάστε. Ξέρετε. Αγωνιστικά έπεσε, παιδιά. Όχι, όχι, στη γάμα. Στη γάμα. Ποιο ήταν το άνοιγμα της εταιρείας το 2013? Ναι, ναι, ναι. Αν θυμάμαι καλά, 45 εκατομμύρια. Μόνο. Μάλιστα. Παρά το άρθρο 44, ας πούμε, δημιουργήθηκαν δηλαδή και άλλα χρέη. Το άρθρο 44, η ΑΕΚ είχαν σβηστεί ένα μέρος των χρεών και η ΑΕΚ είχε την υποχρέωση και πλήρωνε ένα ποσό περίπου στο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Κάθε χρόνο από το 2005 μέχρι το 2013 που διαλύθηκε η εταιρεία αυτή, πλήρωνε αυτά τα χρήματα προκειμένου να μην σκάσει το 44. Γιατί αν έσκαγε το 44, θα ξαναγυρνούσαν όλα τα χρήματα, όλα τα χρέη αυτά τα οποία ζητήθηκαν. Με τι ποσό μπήκατε στο 44, κύριε Καζατζόγλου, θυμάστε καθόλου? Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο ήταν. Νομίζω ότι ήταν 170 εκατομμύρια, αλλά στα οποία υπήρχαν πάρα πολλές πρόστιμα και προσαξίζες τα οποία. Είχαν μπει γιατί είχε προηγηθεί η περίοδος Ψωμιάδη, στην οποία μετά την αποχώρηση του Ψωμιάδη, γιατί στη διάρκεια της παρουσίας του Ψωμιάδη δεν είχε πάει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός εκεί για να δει τι γίνεται με όλα αυτά, με τα τιμολόγια κτλ. Όταν λοιπόν μετά πήγαν, βρήκαν συγκλονιστικά πράγματα και έβαλαν πάρα πολλά πρόστιμα τα οποία γιγάντωσαν το χρέος της ΠΑΕ και ήταν μη ελέγξιμο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και κάτι άλλο για εσάς, κύριε Καζατζόγλου, γιατί σας έχω ακούσει πολλές φορές και έχετε πει, ειδικά τώρα τελευταία, ότι είστε υπεύθυνοι εσείς η ΑΕΚ, δηλαδή για το μέσα τέλος του Ολυμπιακού, στο μπάσκετ. Πάλι τα είπαμε χτες, πάλι θέλετε να το ξαναπούμε? Δεν το άκουσα. Αν δεν θέλετε, αφήστε το, δεν πειράζει. Απλά το είχα απορία. Θα το πούμε, δεν έχω ζήτημα. Σας είπα και πάλι ότι ήταν Ολυμπιακός τότε σηκώθηκε και έφυγε από το ΑΚ. Αυτό δεν ήταν ο Ολυμπιακός που έφυγε. Ναι, και το είχα συνευριάσει του ΕΣΑΚ και όλα αυτά. Τα οποία προσπαθούσαν να γίνουν οι ζυμώσεις που γίνονταν προκειμένου
να μείνει στην κατηγορία και να μην πέσει ο Ολυμπιακός. Ζυμώσεις από όλες τις ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στον ΕΣΑΚΕ. Α. Ωραία. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι η ομάδα η οποία καθόρισε τις εξελίξεις αυτές και δεν επέτρεψε τον Ολυμπιακό να μείνει από κάποιο παράθυρο ήταν η ΑΕΚ. Μάλιστα, οκ, εντάξει. Έχω τις σκέψεις μου γι' αυτό. Okay. Έγινε, εμένα. Εντάξει. Πάμε να ρωτήσω και εσάς κάτι. Άντε, ρωτήστε και εμάς, θα προλάβουμε ένα ακόμα, έλα. Γρήγορα. Αυτό με τον Γιαννακόπουλο, δουλεύετε και τη χειδαιότητα που εισπράττει αυτές τις μέρες, ειδικά από χθες. Την επίθεση, λέω. Την επίθεση, ναι, ακούστε. Ναι. Ό,τι εισπράττει ο Γιαννακόπουλος, ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχει δώσει εις πολλαπλούν. Ειδικά για τη χειδαιότητα που έχει δώσει. Σταματάνε όλα όμως σε ένα σημείο. Έξω από το σπίτι του και τα παιδιά του. Α. Εκεί δεν έχει δικαίωμα κανείς να πειράζει κανέναν. Ναι, και δεν ήταν μόνο έξω από το σπίτι του και τα παιδιά του. Τέτοιες επιθέσεις έχει δεχθεί πολλές και διαδικτυακές τα τελευταία χρόνια. Τις διαδικτυακές τις κανονίζει εκείνος, ας πούμε, τις μπουλαντρίζει. Αλλά το να είναι τα παιδιά μέσα στο σπίτι με τη γυναίκα του και να πηγαίνουν να πετάνε πέτρες. Ναι. Είναι εντάξει. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ που δεν θέλω να τον βλέπω καθόλου στα μάτια μου, σε αυτό είναι μαζί του και έχει 1000% δίκιο. Έγινε, ρε φίλε, να σε καλά. Άντε, τα λέμε. Τελειώσαμε. Τι, μας έκλεισες, ε? Λοιπόν, από τον Σταύρο Καρατζόγλου και τον Κώστα Γκότζο, να έχετε ένα καλό τριήμερο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Καλά να είμαστε. Δεν ονειρεύεσαι, Γκότζο, έτσι. Ονειρεύεσαι τριήμερα. Τα έχεις λυμμένα, τα θεμάτες. Τριήμερο εννοώ, ρε, επειδή μου λέω να έχουμε ένα καλό τριήμερο συνολικά, ρε. Γιατί έρχεται κρύο. Δηλαδή, αν πάρεις πετρέλαιο σήμερα, να σου φτάσει. Αν πας σε εκδρομή, να μην βρέχει. Να πάνε καλά τα μάτς για όλους. Λοιπόν. Θα πάνε καλά για όλους, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν έχει. Για κάποιους δεν θα πάνε καλά. Ναι. Άντε, πάμε λοιπόν, παιδιά. Τα λέμε. Γεια σας.